Καλησπέρα σας. Βράδυ Παρασκευής, της τελευταίας Παρασκευής του 2018. Οπότε λογικό είναι και το δικό μας το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, η δική μας διάθεση να είναι λίγο διαφορετική. Για το λόγο που το ανηθές, ο κύριος Κώστας, μέχρι την ώρα που βγαίνουμε, βγάζει selfie και, εν πάση περιπτώσει, κάνει διάφορα influencia, πώς λέγονται αυτά, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, σε όλα αυτά τα του διαβόλητα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι αυτά. Καλησπέρα στους συναδέλφους, γιατί είναι Παρασκευή και είναι δημοσιογραφική βραδιά. Και έχουμε αρκετά πράγματα. Παρακαλώ. Καινοτομία, μεγάλη καινοτομία. Ποια είναι αυτή? Δηλώθη παρέτηση δια SMS και όχι δια του Twitter. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη καινοτομία αυτή. Ναι, αλλά αδειάστηκε μέσω Twitter. Αυτό ξέχασα αυτό. Αδειάστηκε. Παλιά είχαμε άλλα. Παλιά διώχναν τους υπουργούς από το αεροπλάνο. Έτσι δεν είναι? Με το τηλέφωνο που έχει ο κάθε πρωθυπουργός στη διάθεσή του. Καλησπέρα στους δύο συναδέλφους. Ή το μαθαίναν όταν προσγειώνονται. Ή το μαθαίναν όταν προσγειώνονται. Να θυμηθούμε μια ψυχή. Στον κύριο Δημήτρη Χατζηνικόλα, στον κύριο Χριστό Κώστα, στον κύριο Φίβο Κλαδιανό από την Ρία Νιούς, στον κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το παρασκήνιο και το reader.gr. Το μεταπτυχιακό του παιδί. Στον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Στον κύριο Διαμαντή Σεϊτανίδη από το πρώτο θέμα και στον κύριο Χιδίδωρου Νίκο από την Ελεύθερη Ώρα. Σαν καψιμοί είμαστε. Καμία συνάδελφος δεν καταδέχεται απόψε. Δεν είναι κοντά μας, διότι έχουν και τις προετοιμασίες για την πρωτοχρονιά, για το πρωτοχρονιάτικο να παίζει το οικογενειακό. Εγώ θα βάλω τη Λίνα. Θα βάλω και τη Λίνα. Να βάλεις και τη Λίνα, την Κλήτο. Η οποία μόλις τελείωσε το δελτίο. Λοιπόν, έχει σκάσει υπόθεση Σγουρίδη από το πρωί. Γιατί ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ έριξε το χαρτί του θερμού επεισοδίου. Πώς θα το πει τώρα κανείς αυτό που είπε ο κύριος Σγουρίδης, να το πούμε άντε έτσι όπως το είπε, με όλη την καλή διάθεση που μπορεί να έχει κανείς απέναντι σε τέτοιου είδους δηλώσεις και απέναντι στη σπουδή κάποιων πολιτικών ανδρών Μην το πεις ελεύθερο ναι. Τώρα. Πώς λοιπόν, μπορεί να έχει ξυπνήσει τραβά, γιατί τις έκανες δηλώσεις πολύ πρωί ο Παναγιώτης. Η συζήτηση ήταν για τα Σκόπια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις πολιτικές εξελίξεις, το χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας, τι θα κάνει ο κύριος Καμπένος, όλα αυτά που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν για το επόμενο διάστημα, νομίζω αρκετά έντονα. Και ο κύριος Γουίδης έριξε το χαρτί του θερμού επεισοδίου με την Τουρκία ως λύση, ως διέξοδο, ως παράθυρο διαφυγής του κόμματός του, ως μια ανασταλτική εξέλιξη προκειμένου να παγώσει, να βάλει τη Συμφωνία των Πρεσπών στο σιρτάρι. Κάπως έτσι, εμάς περίπτωση, το σκεφτότανε, εκτός αν ξέρει κάτι το οποίο δεν μας το λέει. Τον άδειασε ο κύριος Καμένος, παραιτήθηκε ο κύριος Γουίδης, δεν την έκανε δεχτή την παραίτηση ο κύριος Καμένος και κάπου εκεί έχουμε άνω τέλεια στο Μήλο, που πρόκειται να έχει πολύ πολύ μεγάλη συνέχεια. Και ο πεινασμένος Καρβέλιο είναι. Δεν ξέρω. Τα Καρβέλια ποιο είναι το θερμό επεισόδιο? Ή να παγώσει η Συμφωνία των Πρεσπών? Μερικές μέρες παραπάνω στην εξουσία. Έλα κύριε Δημήτρη. Αν το απομονώσει τη δήλωση αυτή, εντάξει, θα κάνει το γνωστό σχολείο που έκανε εσύ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό έτσι, διότι δεν είναι ασόβαρη η δήλωση από μόνη τη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν πέσει πολλές τέτοιου είδους δηλώσεις στο δημόσιο διάλογο. Σωστά. Τόσο από σοβαρούς ανθρώπους που έχουν και θεσμική ιδιότητα. Σας θυμίζω τη δήλωση του ΓΕΘΑ. Ναι. Του κυρίου Αποστολάκη. Μας έκανε όλους εντύπωση. Ναι. Ξαφνικά. Όχι, δεν το ίδιο. Προφανώς και δεν το ίδιο. Σας θυμίζω ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία και μάλιστα σε σοβαρά, μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, εγώ σοβαρά πάντως τα βάλω χωρίς εισαγωγικά, δημοσιογραφικά γραφεία, διακοινώνονταν την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι καλά, ένα σενάριο ότι κάποιοι ακραίοι κύκλοι στην Ελλάδα θα επιδιώξουν για να μην περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών από την χώρα, θα προτιμούσαν ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Και όλα αυτά μαζί πέσανε στο τραπέζι. Τα βάζω κι εγώ, έτσι, για να έχουμε μία γνώση. Δεν λέω πως έχουν βάση τα περισσότερα από αυτά, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, μερικά πράγματα λειτουργούν και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή, λες κάτι, το παίρνει κάποιος άλλος, το λέει όπως θέλει εκείνος και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σημειώνω ότι πολλά τέτοια περίεργα πράγματα πέσανε το τελευταίο διάστημα. Και επειδή είναι έτσι κι αλλιώς πονηρός ο καιρός και επειδή έρχεται και η Συμφωνία των Πρεσπών. Πάντως, αν δεν θέλει ο κύριος Γουρίδης και πάω στο Γιάννη τον Λεβέρδο και το κόμμα του να μην ψηφίσουν την Συμφωνία των Πρεσπών,
και να πιούν αυτό το πολύ πολύ πικρό ποτήρι. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Προβλέπεται. Και από τα κοινοβουλευτικά μας πράγματα, από τα πολιτιακά μας πράγματα, υπάρχουν διαδικασίες που τους δίνουν τα χέρια. Μία οι δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό λέω. Λέω, λέω, δεν χρειάζεται να τρομάζουν τον κόσμο πρωτοχρονιάτικα και να επισύουν την απειλή του θερμού επεισοδίου και να κάθεται ο άλλος να σκέφτεται, να αναρωτιέται, το ξέρουν, το προαναγγέλουν, το εύχονται. Τι να πάρω τώρα από όλο αυτό και τι να αφήσω. Υπάρχει ο τρόπος, η λύση που λέει ότι παιδιά, ξέρετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν το ψηφίζω, δεν μ' αρέσει, δεν το γουστάρω, δεν το αντέχω. Ό,τι από όλα αυτά και εγώ όλα αυτά μαζί. Φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Ήταν ωραία μέχρι αυτό τώρα. Και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τους λύκους, αυτό λέω. Έλα, κύριε Γιάννη. Ναι, θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη, που είπε ότι έχουν γίνει παρόμοιες δηλώσεις πολλές τον τελευταίο καιρό. Είναι η δήλωση του κυρίου Αποστολάκη, του αρχηγού ΓΕΘΑ, η οποία ήταν υπερβολική κατά τη γνώμη μου. Θα κανοιορτοποιήσουν ξεροβραχονισίδες, αν ανέβουν πάνω του και κάτι τέτοια. Μετά ήταν του ίδιου του κυρίου Καμένου, πολύ εμπριστικές δηλώσεις. Ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Καμένος, όπως ξέρετε, έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση. Και δεν γίνεται μια δήλωση του ενός χωρίς να την ξέρει ο άλλος, ειδικά του κύριου Αποστολάκη. Και τώρα έρχεται να τριτώσει με τον κύριο Σγουρίδη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του κόμματος του κύριου Καμένου. Και φυσικό είναι, επειδή στην Ελλάδα όλοι μεταξύ μας γνωριζόμαστε και υπάρχει και έντονη φημολογία και θεωρίες συνωμοσίες, ήταν το δεκτό ότι υπάρχουν. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Σγουρίδης είπε απλώς μια βλακεία. Δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Τα έχει κάνει πολλές παρόμοιες ανόητες δηλώσεις ο κ. Σγουρίδης, οπότε δεν με εκπλήσει. Αλλά όμως, σε έναν κόσμο ο οποίος πιστεύει, το πιστεύει, υπάρχει πολλοί κόσμοι σήμερα στην Ελλάδα, ακόμα και μεταξύ μας, μεταξύ δημοσιογράφων ακούγεται αυτό, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, που λένε ότι αυτοί που βρίσκονται στην κυβέρνηση θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μην κάνουν εκλογές και να μην παραδώσουν εξουσία. Εγώ φυσικά δεν το πιστεύω αυτό. Το πιστεύει όμως πολλοί κόσμοι αυτό. Και το πιστεύει και αναπαράγεται. Μέχρι και πόλεμο θα κάνουν για να μην κάνουν εκλογές. Όταν λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Καμένου και λέει θα γίνει πόλεμος, γιατί το θερμό επεισόδιο γίνεται πόλεμος, έτσι. Τότε καταλαβαίνετε ότι φουντώνει αυτή η φημολογία. Ναι. Και πολύ σωστά σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Ο ίδιος ο Σγουρίδης θα διακινεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Θέλω να σε ρωτήσω. Ένα κάτι. Ζήτημα δημοκρατικής νομιμότητας και τάξης. Ο κ. Αποστολάκη, γιατί τον έβαλε στην εξίσωση. Ναι. Είναι του ίδιου μεγέθους. Ο κύριος... Είναι ξεχωριστή περίπτωση ο κ. Αποστολάκης. Δεν ξέρεις γιατί το ρωτάω. Γιατί η δήλωση του κ. Αποστολάκη έγινε, η οποία προσέλκυσε και περισσότερο προφανώς ενδιαφέρον και προσοχή. Γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν είναι ένας πολιτικάντης, δεν είναι ένας δημοσιολόγος. Θεσμικά έχει μεγάλη σημαντική θέση. Είναι ο αρχηγός του σταθέματος. Ασφαλώς. Και έγινε η δήλωση αυτή μόλις είχε γυρίσει ο κύριος Αποστολάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ξεκίνησε αυτός ο διάλογος, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Το πόσο σοβαρός ή όχι, ποιοτικός ή όχι, μεγάλος ή μικρός, μεσαίος είναι αυτός ο διάλογος, είναι μια άλλη συζήτηση για ένα πολιτικό σχόλιο. Όμως γύρισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, εδώ. Και είπε τι είπε, το θυμάσαι, καλά. Στο τελευταίο κομμάτι της δήλωσής του κ. Αποστολάκης είπε ότι σε μια περίπτωση τέτοια θα είμαστε μόνοι μας. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό σκέψη. Θα είμαστε μόνοι μας. Επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θεωρούμε ότι έχουμε χτίσει μια ασπίδα αμερικανική στην Μεσόγειο. Που δεν είναι αλήθεια. Αποδεικνύεται κιόλας και με τις εξελίξεις με την υπόθεση που ο Τραμπ απέστρεψε τα στρατεύματα από τη Συρία. Είναι σαφές ότι υπάρχει προσπάθεια επαναπροσέγγισης της κυβέρνησης Τραμπ με τον Ερντογάν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, βέβαια, εγώ δεν πιστεύω στα θερμά επεισόδια. Ποτέ δεν πίστευα. Στην Ελλάδα ακούω θερμά επεισόδια του 1974 και έπειτα κάθε μήνα ότι θα γίνει. Δεν έχει γίνει ποτέ. Το πιο ακραίο που έχει γίνει δυστυχώς είναι η περίπτωση των ημείων. Αλλά θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένοπλη σύραξη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως επιμένω, επειδή είναι μια αναπαραγόμενη ιστορία το θερμό επεισόδιο, και αν το συνδυάσουμε αυτό με αυτό που λέει πάρα πολλοί κόσμοι, δεν είναι ακριβώς πίσω από το δάχτυλό μας, το λέει πάρα πολλοί κόσμοι, ότι θα βρουν ακόμα και πόλεμο είναι ικανοί να κάνουν για να μην παραδώσουν την εξουσία. Η δήλωση του κυρίου
Σγουρίδη, πέρα το ότι ήταν βλακώδης, ήταν και επικίνδυνη. Επικίνδυνη για το πολιτικό κλίμα εδώ, εντός της Ελλάδος. Έλα, Φίβο. Να, πριν πει κάτι ο Φίβος, ναι. Να πω για το γιατί ρεπορτάζ. Εδώ μπαίνει ένα ακόμη ερώτημα μετά από αυτό που λέει ο Γιάννης Λεπενός. Ναι. Πώς διαμορφώνεται πια η σχέση μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταιρών? Διότι έχουμε αλλεπάλληλα, την έχουμε πει, αλλεπάλληλα δηλαδή, επεισόδια. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Και φοβάμαι ότι μπορεί να μην είναι το πιο ακραίο που παρακολουθούμε σε αυτή την, σε αυτή την πορεία προς την κύρωση της συνθήκης ή τις κάλπες. Νομίζω ότι αυτά τα επεισόδια μεταξύ των δύο εταίρων θα πυκνώνουν προϊόντος του χρόνου. Ναι, είναι προφανές και ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα πυκνώνουν. Εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη μέχρι ενό σημείο. Συμφωνούμε μάλλον με τον Γιάννη μέχρι ενό σημείο ότι είναι πολύ περίεργες όλες αυτές οι δηλώσεις που πέσαν το τελευταίο διάστημα. Mm. Εγώ δεν υιοθετώ την άποψη του ότι γίνεται αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης γιατί δεν θέλει να πάμε σε εκλογές. Είπα εγώ ότι. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπα πολλοί κόσμοι το πιστεύουν. Πολλοί κόσμοι, ναι, συγγνώμη. Σε αυτό δεν μπορεί να πει, δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτό. Οι περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον αυτό πιστεύουν. Δεν ξέρω τι πιστεύουν. Αυτό πιστεύουν. Αυτό παίρνω και θέση γι' αυτό. Όχι η επίσημη Νέα Δημοκρατία, ο κόσμος. Εγώ απλά θέλω να πω για το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Γουρίδης είναι ο νούμερο 2 στο Σανέλ και ένας από τους δύο βασικούς ανθρώπους δίπλα κοντά στον Πάνο Καμένο, ναι, που ήταν οι εισηγητές της πολύ σκληρής γραμμής απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Γουρίδης είχε καταθέσει πρόταση και για δημοψήφισμα. Ο κύριος Γουρίδης έχει σαρώσει κυριολεκτικά την Μακεδονία, διότι έτσι κι αλλιώς ζει εκεί ο κύριος Γουρίδης. Και ήταν αυτός ο οποίος εισηγούνταν μαζί με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Καραγιάννη, που είναι σύμβουλος του Πάνου Καμένου. Και ήταν αυτός του Συμβουλίου Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής, ο κύριος οι οποίοι εισηγούνταν στον Πάνο Καμένο ότι σε περίπτωση που πούνε ναι στη συμφωνία των Πρεσπών θα εξαφανιστούν εκλογικά οι ανέλη από τον εκλογικό χάρτη. Αυτό το λέω έτσι ως ρεπορτάζ. Θα εξαφανιστούν ούτως ή άλλως και χωρίς, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έλα, Φίβο. Και βάλε μέσα στο σχόλιο σου, σε παρακαλώ πολύ, και το ρεπορτάζ ή την άποψή σου για το πώς διαμορφώνονται τώρα πια οι σχέσεις των δύο εταιρών. Τρία πολύ σύντομα σχόλια πριν από αυτό, πολύ σύντομα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πολιτικό ζώο, δεν είναι εκτείνωση της εξουσίας. Θέλει να κάνει εκλογές και να τις κερδίσει. Δεν θέλει να παρατείνει με κάθε τρόπο την παραμονή του στην εξουσία. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζει και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, και ας μην τον συμπαθεί πολιτικά. Δεύτερον, κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις που κάνει η Ελλάδα, η κυβέρνηση αυτή εδώ τη στιγμή με τη ΣΥΠΑ είναι για κάποιον άλλο λόγο πέρα από το να φτιαχτεί το προφίλ της χώρας μας ως δύναμης πολιτικής σταθερότητας. Mm-hmm. Η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της περιοχής που πολύ δύσκολα θα αντικαταστήσει κάποια άλλη σύμμαχος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι η Τουρκία. Πάντοτε ξέραμε ότι θα είμαστε μόνοι μας σε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο. Ο μόνος τρόπος για να μην είμαστε μόνοι μας είναι αν η Ενωμένη Ευρώπη φτιάξει ενιαία αμυντική πολιτική. Τώρα, νομίζω ότι στο Σανέλ θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία. Γιατί έχει ιτηθεί η πρόβλεψή τους, το αφήγημά τους, ότι η συμφωνία των Πρεσπών ποτέ δεν θα φτάσει στο σημείο να υπογραφεί και στη συνέχεια ποτέ δεν θα φτάσει στο σημείο να επικυρωθεί στη γείτονα. Τελικά όμως βρίσκεται πρώτο μπυλόν της χώρας. Και πολύ δύσκολα μπορεί να βρεθεί μια απάντηση, μια ενιαία στάση των ΑΝΕΛ, των στελεχών των ΑΝΕΛ έναντι της συμφωνίας. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι δεν νιώθουν καλά έναντι του κυβερνητικού εταίρου στελέχη όπως ο κύριος Γουρίδης ή ο κύριος Καμένος, είναι ότι υπάρχουν πολλά στελέχη μέσα στους ΑΝΕΛ που επιθυμούν να ψηφιστεί η συμφωνία. Άρα, νομίζω ότι θα έχουμε μια αυξανόμενη. Πολλά ο εξής ένας. Ορίστε. Πολλά. Τα πολλά είναι. Πολλά ο εξής ένας. Κατά τη γνώμη μου, είναι η πλειοψηφία και των βουλευτών. Στοπ. Δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, αλλά είναι πολλά. Το δέχομαι αυτό. Υπάρχει μιλάμε για το κόμμα. Το έχει πει δημοσίως. Όχι, ευχαριστώ. Μιλάμε για το κόμμα. Ψηφίζω και παραδίδω την έδρα. Μιλάμε για το κόμμα που στο καταστατικό του έχει το θέμα της Μακεδονίας. Ναι. Δεν δεχόμαστε κανένα όνομα πέρα της Μακεδονίας. Στο καταστατικό. Άρα να είναι μέλος των ΑΝΕΛ. Πολύ δε περισσότερο βουλευτής των ΑΝΕΛ. Mm. Και να θέλει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Mm. Κάτι δεν πάει καλά. Το καταστατικό των ΑΝΕΛ όταν φτιάχτηκε δεν είχε προβλέψει μια κυβέρνηση όπως του ΖΑΕΦ που θα ήθελε να λύσει με έναν δίκαιο συμβιβασμό το μακεδονικό.
Το τρίτο σχόλιο που θα ήθελα. Το τρίτο σχόλιο. Εγώ δεν ξέρω να απαντάω για το καταστατικό. Δεν είναι καταστατικό. Τον Ιανουάριο, στι 15 Ιανουαρίου του 2015, υπέγραψαν τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση. Οι οποίε γράφανε ότι. Τι διαβάσανε. Και τον Ιούνιο του 2015. Τι διαβάσανε. Κανεί δεν το πήρε η Δημήτρη. Και τον Ιούνιο του 2015. Οι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση γράφανε μέσα. Για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Μπορεί να μην πίστευαν ή να μην τι διάβασαν όπω λέει ο Γιάννη. Ναι, ή να μην πίστευαν να έλεγαν έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Τώρα είμαστε καβάλα στάλογο. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός, το λέγανε και πριν από ένα μήνα. Δεν ήταν ο κύριος ο Φίβος, έλα Φίβο. Το σχόλιο που θέλω να κάνω πριν και το θυμήθηκα με αυτή την κουβέντα που θα ανάβει έτσι γρήγορα είναι ότι θα πρέπει η χώρα να συζητήσει ψύχρεμα για τη συμφωνία των Πρεσπών κάποια στιγμή. Είναι ένα θέμα πολύ, που έχει διάρκεια έτερο, και στο παρελθόν έτερο, και στο μέλλον, γιατί έχει σχέση όμως, με τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Εδώ όμως εμένα το ερώτημα ξαναγυρνά μου είναι, αν πηγαίνουμε με... με ΑΝΕΛ ΣΥΡΙΖΑ ή με κάποιο άλλο σχήμα. Με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη διάλυση του σχήματος. Ή σε ένα σχήμα ανοχής, όπως το περιέγραψε ο κύριος Παπάς σήμερα, τον άκουγα στο 247 το ραδιόφωνο, αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα σχήμα που θα λέει, ο Καμένος σώζει τα πολιτικά του προσχήματα, με όποιον τρόπο μπορεί και αν μπορεί θα το δείξει η κάλπη, δεν θα το προδικάσω, αλλά ταυτόχρονα παρέχει την ανοχή του στην κυβέρνηση και πάμε σε ένα σχήμα τέτοιο, το οποίο θα αντέξει για όσο χρόνο μπορεί να αντέξει μέχρι τις εθνικές κάλπες. Είναι ερώτηση κατανόησης για να το συμπεριλάβει και ο Φίβος ενδεχομένως. Ο κύριος Καμένος τι κερδίζει? Ποιο? Δηλαδή ο κύριος Καμένος σε ένα σενάριο ότι παραμένει... Ότι θα σου πει δεν ψήφισα τη συμφωνία. Και θα σου πει ότι έμεινα στην κυβέρνηση. Δηλαδή και μετά νομιμοποιείται ο. Μα συγγνώμη. Λέει ο Καμένος, φεύγω από το Υπουργείο, ναι. Αποσύρω τους υπουργούς ναι, μου. Και δεν αποσύρω την εμπιστοσύνη μου. Και παρέχω ανοχή. Δεν χάνει εκλογές. Δεν μένει εκτός Βουλής. Είναι πολύ μα σημαντικό για τον Καμένο και μια μέρα παραπάνω στη Βουλή. Μα πρόσεξε. Το ζήτημα του Καμένου είναι να ξαναμπεί στη Βουλή θεωρητικά. Αυτό δεν είναι το στοίχημα. Ναι. Πώς θα ξαναμπεί στη Βουλή ο Καμένος με αυτό? Δεν είναι το μόνο θέμα που. Που προχωράει η κυβέρνηση στο Μακεδονικό. Όχι. Δηλαδή, εκτός από τα θετικά μέτρα της ΔΕΘ, καταλάβαμε σήμερα ότι έχετε ένας δεύτερος γύρος θετικών οικονομικών μέτρων. Ναι. Τα οποία θα είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι απλά με ένα νόμο όπως το Κατσέλη, αλλά. Από τα οποία οι ΑΝΕΛ δεν κερδίζουν τίποτα. Το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό δεν φορά... φαντάζομαι. Όχι, καθόλου. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει ένα σχήμα το οποίο θα επιδοτείται εν μέρει από το κράτος. Μην το πιάνω, γιατί θέλω να κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση για την πρώτη κατοικία. Μισό λεπτό όμως, Άκη, να ολοκληρώσω. Εγώ δεν ξέρω λοιπόν τελικά. Αν θα αποσύρει τους υπουργούς του ο κύριος Καμένος και θα πάει στην ανοχή, δεν ξέρω πώς θα τον ακολουθήσουν. Σωστό. Δεν ξέρω κάτσε πότε να δούμε πότε θα έρθει η συμφωνία. Και δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Η συμφωνία θα έρθει σύντομα. Το θέμα είναι κάτσε αν ο κύριος Καμένος κάνει κάποια κίνηση και επιταχύνει σε εξελίξεις και έρθει πιο κοντά στο Γενάρη, στο Φλεβάρι. Αυτό βολεύει περισσότερο πολιτικά. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι η εκτίμησή μου είναι ότι οι ΑΝΕΛ δεν έχουν κανένα σενάριο με το οποίο πορεύονται. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να προχωρήσει τη συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα, δεν θέλει σε καμία περίπτωση εκλογές πριν από το Μάιο, ενδεχομένως να θέλει και τον Οκτώβριο. Οι ΑΝΕΛ δεν έχουν κάποιο σχέδιο κατά τον. Έχουμε. Ορίστε, κύριε Διαμαντή μου. Να πω ότι τα του θερμού επεισοδίου. Δεν τα σχολιάζω, δεν έχει κανένα νόημα. Μία στοιχειωδώς σοβαρή κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση από την Ελλάδα, εάν γνωρίζει και δεν το πετάει απλώς ως πομφόλιγα ότι επίκειται θερμό επεισόδιο, παίρνει τα μέτρα της, δεν πανικοβάλλει τον κόσμο και την κοινή γνώμη και όταν γίνει ομιγέννητο αυτό, μπορεί και αντιδρά αμέσως και δείχνει τι θα πει αποτελεσματική απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας. Άρα, αυτό το θεωρώ, όπως είπε και ο Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, ασόβαρο. Βλακώδες. Βλακώδες και το παραλαμβάνω. Ωραία. Του κυρίου Τσουρίδη, όχι τα υπόλοιπα. Ναι, τα υπόλοιπα είναι. Τις δημόσιες. Και επειδή είναι βλακώδη, είναι και επικίνδυνα. Ναι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατέχουν και εξουσία. Λέω λοιπόν ότι τις δημόσιες δηλώσεις περί θερμού επεισοδίου τις θεωρώ ασόβαρες και τις παρακάμπτω. Αυτό που προκύπτει για άλλη μια φορά. Είναι ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα υπάρξει μία κάθετη πόλωση μεταξύ των δύο κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων, η οποία οδηγεί τα μικρότερα κόμματα σε κινήσεις τις οποίες δεν τις είχαμε συνηθίσει. Έχουμε βουλευτή κόμματος της Ελλάζωνας Αντιπολίτευσης να ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Τον κύριο Σαρίδη. Ακριβώς. Σε αντίθεση με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και να παραμένει μέλος της αντιπολίτευσης.
έχουμε τον αντιπρόεδρο. Όταν ξέρουμε ότι ο προϋπολογισμός, η ψήφος στον προϋπολογισμό είναι ουσιαστικά ψήφος εμπιστοσύνης. Αλεώθεν, ανέκαθεν. Αν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, ψηφίζει την εμπιστοσύνη σου στην κυβέρνηση. Δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, δεν δίνει στο σύνολο τη πολιτική τη κυβέρνηση. Στο σύνολο τη πολιτική. Αυτό συνέβαινε πάντα. Βλέπουμε λοιπόν πράγματα τα οποία. Ο κ. Γουρίδης δεν είναι κεράμνος εν εθρία. Προηγήθηκε ο κ. Σαρίδης, προηγήθηκαν δημόσιες δηλώσεις τελεχών βουλευτών των βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που έλεγε ότι αν ψηφίζω τη συμφωνία, μπα λέει το καταστατικό μας, δεν το πει έτσι, αλλά περί αυτού πρόκειται. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι τα μικρά κόμματα αντιλαμβάνονται ότι η κάθετη πόλωση, η σκληρή πόλωση, απειλεί την πολιτική τους ύπαρξη και οδηγούνται και σε κινήσεις πανικού και σε αυτοδιαψεύσεις, όπως έγινε με την υπόθεση, την περίπτωση του κ. Γουρίδη που συζητάμε τώρα, αλλά και τη συμπεριφορά που είχε ο κ. Σαρίδης ή και άλλοι βουλευτές νωρίτερα. Η μόνη διαφορά, Διαμαντή, είναι ότι ο Σαρίδης είναι αντιπολίτευση, ενώ ο Γουρίδης είναι κυβέρνηση. Μεγάλη και συγκεκριστική διαφορά, έτσι. Και δεν μπορούμε να παίζουμε με τα εθνικά ζητήματα. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο Διαμαντής, μόνο σε όλα τα παραδείγματα που ανέφερε και το παράδειγμα του Μαλέλη. Τον οποίο άδειασε, όχι. Έρχεται. Όχι, ναι, όχι, απλώς θα το συμπληρώσω. Θα το βάλω. Μιλάμε για τα μικρά κόμματα. Είχαμε το άλλο εγώ σήμερα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κινάλ να διαψεύει το γραμματέα επικοινωνίας του Κινάλ να το αδειάσει. Είπε επίσημη μια βλέπω. Ωραία πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι και εμείς εδώ που είναι δουλειά μας να ασχολιόμαστε με την επικαιρότητα, αν μας πει κανείς σε πρώτο χρόνο, πες τι είναι αυτό που σε εκπλήσει, ρε παιδί μου, πάντα κάτι θα ξεχάσουμε. Δηλαδή αυτό μου είχε διαφύγει στα παραδείγματα που ήθελα να πω. Γιατί? Διότι πληθαίνουν αυτά τα φαινόμενα, διότι το πολιτικό σύστημα τρίζει σε θέμελα, αναδιατάσσεται και μετά τις εκλογές θα δούμε απίστευτες αλλαγές σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι ελάχιστα πράγματα θα μας θυμίζουν τη σημερινή κατάσταση και τα μικρά κόμματα, όταν λέω τα μικρά κόμματα εννοώ κάθε ένας βουλευτής των μικρών κομμάτων, αντιλαμβάνεται ότι με τη σημερινή κατάσταση η παραμονή του στη Βουλή μετά τις εκλογές είναι εξαιρετικά προβληματική. Και αυτό τον οδηγεί σε κινήσεις που δεν τις έχουμε θεσμικά ούτε συνηθίσει ούτε πολύ περισσότερο αποδεχθεί. Αυτά νομίζω θα κλιμακωθεί όσο πάμε στις εκλογές. Ερωτικό. Θα ήθελα να δούμε λίγο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Γιατί άκουσα προλίγου για τη σκληρότητα, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, της δήλωσης του κ. Αποστολάκη. Εγώ δεν τη θεωρώ σκληρή δήλωση. Αυτές είναι δηλώσεις που πρέπει να έχουν γίνει πολύ νωρίτερα. Και αν είχαν γίνει τέτοιου τύπου δηλώσεις νωρίτερα και υπήρχε αποφασιστικότητα να αποτραπούν επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας, θα ήμασταν πολύ καλύτερα και δεν θα είχαμε ζήσει και αυτή την απίστευτη ιστορία των ημείων. Γιατί απέτρεψε η δήλωση Αποστολάκη. Μισό λεπτό να τελειώσω, Γιάννη, με επιτρέπεις. Είναι ο κακός χαμός μετά τη δήλωση Αποστολάκη. Αν με αφήσεις να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου, θέλω κάτι να πω. Ο κ. Αποστολάκης, κύριε, προαλήφεται για Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Σε ποια κυβέρνηση? Θα σας πω αμέσως. Αν και τυχόν ο κύριος Καμένος, ο οποίος προετοιμάζει ουσιαστικά το έδαφος για την αποχώρησή του, είπε και κάποια πράγματα πρόσφατα, έτσι, είπε για τελευταίες επισκέψεις κτλ. Ο κύριος Αποστολάκης, ο Ευάγγελος Πρόξης, αρχηγός για ΕΘΑ σήμερα, με τη στήριξη πολιτικών παραγόνων της κυβέρνησης, την ανοχή ενδεχομένως της αντιπολίτευσης και τη στήριξη πολύ σημαντικών προσωπικότητων του οικονομικού και επιχειρηματικού βίου της χώρας, θα είναι ο νέος Υπουργός Άμυνας. Άρα η δήλωση αυτή δεν είναι τυχαία. Βέβαια, δημιούργησε κάποιους, αν μου θέλετε, μετασεισμούς πολιτικούς. Εγώ εντάσσω τη δήλωση του Γουρίδη ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Ο κ. Γουρίδης έχει πατριωτικές απόψεις. Δεν ξέρω τι τον όθησε όμως σήμερα να κάνει μια δήλωση, η οποία δεν καταλαβαίνω. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, έχει ένα άλλο πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι εκφράζει την αγωνία των ΑΝΕΛ και αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, να κερδίσουν χρόνο στην κυβέρνηση. Αυτό είναι η αγωνία τους. Δηλαδή, δεν θα γίνει αυτό, θα αποτραπεί εκείνο, δεν θα αναγκαστούμε εμείς να φύγουμε, να αποχωρήσουμε κτλ. Στην εκτίμησή του ρεπορτάζ σου θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχεις πει. Ως εξέλιξη. Είναι πληροφορία, είναι γνωστή. Δηλαδή, κυκλοφορεί αυτή η πληροφορία. Εντάξει, απλά θεωρήσα αναλαμβάνοντας και το ρίσκο, αν θες επαγγελματικά. Έτσι ερμηνεύεται σε ένα ποσοστό τουλάχιστον. Ακριβώς. Και η δήλωση του κ. Αποστολάκη και η έντασή της. Ναι, για να κλείσω. Κατά τη γνώμη μου, η αποφασιστικότητα δεν κρίνεται από τους τόνους στην επικοινωνία. Ήθελα να κλείσω το ρεπορτάζ. Όχι, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Γιατί σου είπε ο Λοβέρδος, ο κ. Λοβέρδος, σου είπε ότι την επομένη της δήλωσης έγινε κούγκι στο FIR. Έγινε πασαρέλα. Αλλά δυστυχώς αυτό έχει αρχίσει ουσιαστικά να γίνεται σύνηθες.
Λυπάμαι που το λέω. Γιατί δεν είναι σύντης, είναι και καλό. Δεν άκουσα. Άρα λοιπόν για μένα η δήλωση Αποστολάκη ή και οι δήλωσεις Καμένου και οι δήλωσεις Γουρίδη έχουν εσωτερικό ακροτήριο. Δεν έχουν τους Τούρκους ακροτήριο. Οι Τούρκοι τα έκανα στα παλιά έχουν τα και εσωτερικό. Γιάννη, έχουν και εσωτερικό ακροτήριο. Σου ξαναείπα. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνες. Σου ξαναείπα ότι ο κεντρικός σχεδιασμός, ουσιαστικά αυτό που κάνει ο κ. Αποστολάκης είναι. Ακολουθεί πολιτικά το πνεύμα του κύριου Καμένου και ο Καμένος έχει κάνει πολλές τέτοιες δηλώσεις στο παρελθόν, οι οποίες έχουν σχεδόν εμπριστικό χαρακτήρα. Τις έκανε και παράλληλα λοιπόν, με τον κύριο Αποστολάκη. Ακριβώς. Μιλούσε για συντριβή, θα τους συντρίψουμε, θα ισοπεδώσουμε, διδαχωνιστεί, θα έλεγε ο κύριος Αποστολάκης. Απλά θεώρησα άκυμο ότι έπρεπε να δώσω και λίγο ρεπορτάζ για να. Πάμε και στον κύριο Γιώργο, παρακαλώ. Ναι. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Αποστολάκη, εγώ επειδή έχω μάθει τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά σε τόσο νευραλγικές θέσεις να τους ακούω προσεκτικά. Ξέρω ότι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Αποστολάκης, δηλαδή, ποιο ήταν αυτό που είπε ο κύριος Αποστολάκης, η εξαήλωση μιας βραχονισίδας. Είναι κάτι το οποίο και ο Νίκος που τα ξέρει αυτά τα ζητήματα, υπηρεσιακά προβλέπεται. Προβλεπόταν και το βράδυ των ημείων ως ακραίο σενάριο επιχειρησιακό. Ποιο είναι το ζήτημα όταν ένα τέτοιο επιχειρησιακό σενάριο σε μια τέτοια περίοδο βγαίνει από το στόμα ενός ανώτατου στρατιωτικού παράγοντα. Δεν είναι μια αμιγώς υπηρεσιακή δήλωση. Του αρχηγού. Δεν είναι μια ανώτατη δεν είναι μια υπηρεσιακή δήλωση, είναι μια πολιτική δήλωση και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να αναγιγνώσκεται. Έχω ακούσει και εγώ αυτό την πληροφορία, παραπολιτική πληροφορία ότι ο κύριος Αποστολάκης μπορεί να έχει ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες. Ούτε το ξέρω συγκεκριμένα, ούτε μου προκύπτει από κάπου σε αυτή τη σεναριολογία. Αυτό που με ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, πέρα από την πολύ στενή επαφή του κυρίου Αποστολάκη. Για δύο μήνες. Δεν έχει καμία ουσία αυτό. Δεν έχει καμία ουσία. Ένας αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δίνει σε όλη αυτή την πορεία ενδιαφέρει μέχρι να φτάσει στο κορυφαίο αξίωμα να ηγείται του στρατεύματος, να θέλει να γίνει για δύο μήνες υπουργός άμυνας. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα από τον κύριο Αποστολάκη είναι να αναγνώσουμε αυτά τα οποία λέει υπό το πρίσμα της αδιαμεσολάβητης και πολύ στενής επαφής που έχει με ανώτατους και ανώτερους στρατιωτικούς και πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αφήνω αυτό στην άκρη για τον κύριο Αποστολάκη. Για τον κύριο Καμένο. Είναι πολύ σαφές τι συμβαίνει εδώ πέρα, νομίζω. Ο κύριος Γουρίδης είναι προφανώς ότι έχει πολιτικό άγχος, διότι σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, αυτό το πράγμα έρχεται η ώρα της κρίσης. Η ψηφοφορία και το τέλος της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είτε παραμείνουν οι ΑΝΕΛ σε ένα ρόλο τσόντας κοινοβουλευτικής, να δίνουν ανοχή σε μια κυβέρνηση η οποία μετράει μήνες, γιατί θα πάει σε εκλογές, αναπόδραστα το 2019. Είτε οι ΑΝΕΛ αποχωρήσουν, που δεν έχουν τη δύναμη να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις, γιατί ο κύριος Καμένος δεν ελέγχει την κοινοβουλευτική του ομάδα. Όπως το είπε και ο Φίβος, είναι κανένα δύο-τρεις βουλευτές που θέλουν να την ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Καμένος έχει πει ότι άμα την ψηφίσετε, διαγράφεστε. Ο κύριος Δουράρης έχει πει ότι θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην και κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει πει: εγώ την ψηφίζω. Η κυρία Κουντουρά δεν έχει διαψεύσει ποτέ τα σενάρια που τη θέλουν να υπερψηφίζει τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Κόκαλης, τηρεί εδήμονα σιωπή. Και οι μόνοι δύο οι οποίοι έχουν μείνει να λένε δεν την ψηφίζουμε και φεύγουμε για την κυβέρνηση είναι ο κύριος Κατσίκης και η κυρία Κόλια Τσαρουχά, η οποία προέρχεται από τη Σέρες η γυναίκα, ας κάνει και αλλιώς άμα θέλει. Λοιπόν. Τι συμβαίνει τώρα με τους ΑΝΕΛ, είναι πάρα πολύ απλό. Το είπε και ο Διαμαντής. Συμπιέζονται τα μικρά κόμματα και συμπιέζονται όλα τα μικρά κόμματα με δεδομένη την έντονη πολιτική πόλωση που επικρατεί μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας. Και οι ΑΝΕΛ, αφενός με δεδομένο ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν με κανέναν τρόπο τις πολιτικές εξελίξεις απειλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν χαρτί στο τραπέζι να παίξουν με τον κύριο Τσίπρα, αφετέρου μπροστά στο βάραθρο της πολιτικής ανυπαρξίας που επαπειλείται μετά τις εκλογές, γιατί δεν φαίνεται με κανέναν τρόπο οι ΑΝΕΛ να μπορούν να τσιμπήσουν με κάποιον τρόπο και να μπουν στη Βουλή. Οι δημοσκόποι δεν τους υπολογίζουν να είναι το έκτο κόμμα σε μια ενδεχόμενη εξακομματική Βουλή. Οι δημοσκόποι βλέπουν είτε τον κύριο Βελόπουλο είτε την Ένωση Κεντρών να είναι το έκτο κόμμα σε ένα σενάριο εξακομματικής Βουλής. Έχουν τρομακτικό άγχος μπροστά στο βάραθρο της πολιτικής ανυπαρξίας. Και πάντα στην πολιτική ο πανικός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ανόητες δηλώσεις όπως αυτή που έκανε ο κύριος Γουρίδης, διότι είναι τζάμπα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και πολιτική εμπειρία. Ο κύριος Γουρίδης δεν είναι πολιτικό νεούδι, είναι 15 χρόνια βουλευτής ήταν πριν πάει στους ΑΝΕΛ. Και πρώην αντιπρόεδρος Βουλής. Είναι, εγώ φράζει όμως το νέο.
Ρε παιδί μου, εντάξει, άσε τώρα τι εκφράζει, αν εκφράζει το παλιό ή το νέο. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλιά κόμματα. Εγώ τον Σγουρίδη, αναλογικά με άλλους ανθρώπους του Σανέλ, τον θεωρώ και έναν άνθρωπο που μπορεί να σου πει και μια νυφάλια κουβέντα. Όταν ο νυφάλιος τον Ανέλ, έρχεται και σου λέει ότι για να πάρουμε 2 μήνες στράτο στην κυβέρνηση, μπορεί να γίνει και πόλεμος. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Όταν αυτές οι κουβέντες λέγονται με τόση ελαφρότητα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο πολιτικός πανικός που διακατέχει τους Ανέλ μπροστά στην απώλεια της εξουσίας... Αντιλαμβάνεσαι και τι άλλο ακόμα θα δούμε μπροστά. Αλλά έχουμε εδώ θα βιώσουμε έντονες κινήσεις. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πει ότι έχει ανταλλαχθεί η Μακεδονία με τις συντάξεις. Και δεν έχει βγει να το πει σε διεθνές ακροατήριο. Έχει πει ότι θα δώσει μάθημα σε αυτούς στο εξωτερικό. Ελπίζω ότι θα το πει μεθαύριο στην κυρία Μέρκελ. Αυτό όμως είναι άλλο μεγέθος πολιτική καταγγελία. Αυτό πιστεύει πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό το πιστεύει δεν πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Ο κ. Κοντιμητάκης το πιστεύει. Είναι κρίσιμο. Το πιστεύω και εγώ το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Πιστεύει ότι θα γίνει μια χούντα στην Ελλάδα. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει χούντα στην Ελλάδα. Θα θέλατε πολύ να γίνει, αλλά δεν θα γίνει. Δεν περνάει. Θα θέλανε οι Σιριζέοι να γίνει χούντα στην Ελλάδα, αλλά δεν θα γίνει. Δεν είναι στο χέρι. Είναι κρίσιμο το ραντεβού τη κυρία Μέρκελ με τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω θα είναι πιο κρίσιμο. Βέβαια και εδώ λοιπόν. Γιατί έρχεται η Μέρκελ στην Ελλάδα. Μα το θέμα δεν είναι αυτό, άκουσε. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον ερχομό εδώ της κυρίας Μέρκελ ως φόβητρο για να κάψει τις αντιστάσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Γιατί έρχεται η Μέρκελ στην Ελλάδα. Η καταγγελία του Μητσοτάκη είναι πολύ βαριά. Περίμενες να μείνει αναπάντητη. Προφανώς θα τη χρησιμοποιήσει την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Γιατί παιδιά, θα αλλάξει τάση ο Μητσοτάκης επειδή θα έρθει η Μέρκελ να του πέψει ψέτη. Είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον κύριο Μητσοτάκη. Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει κάτι σοβαρό εδώ. Κανείς δεν είπε ότι η κυρία Μέρκελ θα αλλάξει τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί σαν ο κύριο Μητσοτάκης είναι φέτος που εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, επειδή το ακούω. Έχει μια πολύ ισχυρή. Ακριβώς, συμφωνούμε απόλυτα. Λέω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό που είπε από το βήμα της Βουλής, υποδεχόμενος για συνάντηση τον κορυφαίο θεσμικό παράγοντα αρχηγό κράτους που κινεί τα νήματα στην Ευρώπη, υποτίθεται, και να του πει στα ίσια αυτό που είπε μέσα στην Ελληνική Βουλή. Αλλιώς δεν είναι. Θα θυμίσω πάντως ότι το είπε και μπροστά στον κύριο Πάιατ στη ΔΕΘ. Στον κύριο Πάιατ. Το είπε και εδώ ο κύριος Πάιατ. Στην Ελλάδα δεν έχει ανώτερο χώρο. Δεν ψηφίζω. Άλλο, δεν είπα γι' αυτό. Αλλά κάνει και δεν ψηφίζει αν αυτή η άποψή του. Το θέμα είναι αν λέει ότι η κυβέρνηση έχει συναλλαγή με κάποιον ακόμα για να πουλήσει τη Μακεδονία και να πάρει κάτι άλλο, τη συντάξη συγκεκριμένα. Εφόσον το λέει αυτό με στην Ελληνική Βουλή, πρέπει να το πει. Αυτό είναι ένα ερώτημα που κάνει ο κύριο Λοβέρντο. Γιατί η κυρία Μέρκελ έρχεται για ποιο λόγο, στις 10 και 11 του μήνα. Πιστεύετε ότι οι Γερμανοί δεν το έχουν ακούσει αυτό που είπε ο κύριο Μητσοτάκης? Ένα λεπτό. Έχει βάλει ερώτημα ο Γιάννη. Ορίστε κύριε Δημήτρη, παρακαλώ, γιατί έχετε κυρία Μέρκελ εδώ? Για να πάρει να φάει μουσακά. Γιατί θέλω να σα θυμίσω. Όχι, όχι. Τρώει και στην Γερμανία. Γιατί ήθελα να σας θυμίσω και πως όταν ήταν να περάσει από την πρώτη φορά από τα Σκόπια η συμφωνία των Πρεσπών, πήγε στα Σκόπια. Λοιπόν, η κυρία Μέρκελ θέλει να προμοτάρει, τη λέω με τα λόγου γνώσεως τη λέξη αυτή, τη συμφωνία των Πρεσπών. Και επειδή γνωρίζει ότι η συμφωνία των Πρεσπών έρχεται ως ονούπο στο ελληνικό κοινοβούλιο, μου λένε ότι θα δει και θα έρθει για να την προμοτάρει. Προφανώς και κατά τη γνώμη μου δεν είμαι μάντης, αλλά από την εμπειρία μου έχω την αίσθηση ότι θα πιέσει τόσο τον κύριο Καμένο, πολύ περισσότερο τον κύριο Καμένο. Μάλιστα. Αλλά φαντάζομαι θα ασκήσει και μια έμεση πίεση προς τον κύριο Μητσοτάκη. Να κάνει τι? Επειδή είναι και ομογάλακτη στο Λαϊκό Κόμμα, να ψηφίσει. Με κάποιον τρόπο, να βρει κάποιον τρόπο να στηρίξει. Κάτσε με, βρε παιδί. Αλλά κάτσε να σου πει τι θα πει. Δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει την όποια μάχη η κυρία Μέρκελ. Για αυτά που εκείνη θεωρεί σωστά. Έτσι. Αυτά. Εγώ δεν σχολιάζω αν είναι σωστό ή όχι η απόψη της Μέρκελ. Εγώ λέω τι θα κάνει. Να ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με οποιονδήποτε τρόπο να στηρίξει τη συμφωνία των Πρεσπών. Πώς θα τη στηρίξει? Αυτό θα κάνει κατά τη γνώμη μου. Πριν την ψήφισή της. Και πριν και μετά θέλω να σας πω. Πώς θα τη στηρίξει? Διότι επειδή έχω νομίζω ένα καλό επίπεδο πληροφόρηση από τη Γερμανία, να προσθέσω κι εγώ κάτι μετά. Όμως, παιδιά, ένα λεπτάκι. Εγώ προσχωρώ στη διατύπωση του Δημήτρη, έτσι όπως την έχει κάνει. Και τι περιμένει η Μέρκελ να τη πει ο Μητσοτάκης? Αγγέλα μου, αφού ήρθες εδώ, δεν μπορώ να σε κακοκαρδίσω. θα αλλάξω τη στάση μου και θα γίνω ρεντίκοντα των σκυλιών που λένε και στο χωριό μου. Όχι, προφανώς. Διότι αν ο Μητσοτάκης βγει με οποιονδήποτε τρόπο, και παραβιάσει, αλλοιώσει
την καθαρή κάνει θέση πίσω. Που έχει πάρει μέχρι τώρα. Τη θέση που έχει πάρει και την διαφημίζει. Είναι το τέλος. Την έχει πάρει, είναι το τέλος. Σωστά. Την έχει κάνει λάβαρο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πει ότι εγώ το λέω, το ξαναλέω, το λέω στον Μπάιατ, το λέω στους ξένους, το λέω στον ακόμα και αν γίνω βρεάκι κυβέρνηση. Βρεάκι και έθισε εμένα, δεν θα την ψηφίσω. Βρεάκι. Ακόμα και αν γίνω κυβέρνηση. Θα την πάω από την αρχή τη συμφωνία. Βρεάκι μου, συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι ξένη τη στάση του Μητσοτάκη. Έλανε τον Γιώργο, ρωτάω τον Δημήτρη που είπε κάτι και το ρωτάω. Ρωτάω πια την εκτίμησή σου, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Όχι, προφανώς και δεν μπορούμε. Αλλά περιμένει η Μέρκελ. Δεν πρέπει να αλλάξει στάση στην Δημοκρατία. Ναι, ναι, λέω. Τι περιμένει η κυρία Μέρκελ να της πει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε κανένα σημείο αυτού που και είπα και τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση του κυρίου. Εγώ είπα τι πιστεύει και τι θέλει να κάνει η Μέρκελ ερχόμενη εδώ. Το γεγονός ότι αυτό το οποίο θέλει η κυρία Μέρκελ είναι ανέφικτο, δεν πρέπει να τη σταματάει από το να επιχειρήσει να περάσει αυτό που θέλει να πει. Άρα λοιπόν από αυτά που λες Δημήτρη μου, εγώ καταλαβαίνω ότι έρχεται η Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα. Δεν είναι πια στην εποχή. Μα το έκανε Γιάννη μου και πριν από τρεις μήνες στα Σκόπια. Δεν έχει για πιέσει τον Τσίπρα. Go back, Mr. Banda Merkel. Τι να πιέσει τον Μιτ Τσίπρα. Με τον Τσίπρα είναι μαζί. Με τον Τσίπρα είναι μαζί. Και έχει να πιέσει τον Μητσοτάκη. Κάνει ταξίδι η Γερμανίδα Καγκελάριο. Ναι. Θυμάστε που την βγάζανε με Χίτλερ και Ναζί και όλε βάστηκε και όλα αυτά. Οι Σιριζέοι τον βγάζανε. Θυμάστε και ο Καμένο του Έλγερ Μάνο Τσολιάδε. Θυμάστε λοιπόν θα έρθει όχι για να πιέσει τον Τσίπρα. Go back, Banda Merkel. Αλλά τον Μητσοτάκη. Τι σου κάνει εντύπωση. Όχι εγώ απλώ. Απλώς θέλω να απαντήσω στον κύριο Γιάννη. Η γερμανική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο. Είναι η πιο ενεργοβόρο βιομηχανία στον κόσμο. Εδώ μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρουλάκι. Το ότι θα περάσουν οι αγωγοί για να φέρουν το φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ζόρ στην κεντρική Ευρώπη και ενδεχομένως στη Γερμανία, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη μου. Συμφωνώ, δεν πρόκειται να καθίσει οποιαδήποτε Μέρκελ. Απλώς επισημαίνω πως θα είναι γερή. Να σκεφτεί ότι την κρατούσαν στα μανταλάκια πριν από 4 χρόνια. Δεν έχει με το θηλυκό υπόλοιπο. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε 2-2,5 λεπτά για το διάλειμμα. Ορίστε, κύριε. Θα τα συνοψίσω πολύ σύντομα. Το μήνυμα τη Μέρκελ είναι τριπλό. Ποιο? Έρχεται πρώτα απ' όλα 10 Γενάρη. Η συμφωνία των Πρεσπών ψηφίζεται στα Σκόπια 15 Γενάρη. Πρώτο μήνυμα στα Σκόπια. Είναι. Όχι, σε 9 ξεκινάει η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε 10 με 11 μπορεί. Εντάξει, δεν θα τελειώσει μια μέρα η κοινοβουλευτική διαδικασία. Σε 2, σε 3. Ωραία, έστω. Έρχεται 10 Γενάρη. Το πρώτο μήνυμα είναι προς τα Σκόπια. Ψηφίστε τη συμφωνία. Υπάρχει. Αυτό είναι το ένα. Νούμερο 2, στην Εδόβουλη. Ψηφίστε τη συμφωνία. Δεν πάει το μήνυμα μόνο στον Τσίπρα και στον Καμένο. Ή το ναι, ναι, πάει και στο ποτάμι. Πάει προφανώς, και στους υπολείπους στα κόμματα της Ελλάδας, της αντιπολίτευσης. Σε όποια και αν είναι η πλειοψηφία, οι Γερμανοί, σας το λέω εγώ, έχουν τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει πλειοψηφία για να ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το λέω αυτό το πράγμα. Υπάρχει, τώρα παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Δεν παραβιάζω καμία ανοιχτή θύρα. Λέω το ρεπορτάζ έχει μεταφερθεί στη γερμανική πλευρά. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία στην Ελληνική Βουλή. Δεν σου λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι έχει μεταφερθεί στη γερμανική πλευρά. Το σωστό έχει μεταφερθεί. Αυτό λέω. Νούμερο 2. Αυτό είναι το μήνυμα προς την ελληνική πλευρά. Το τρίτο μήνυμα το οποίο υπάρχει και το ολοκληρώνω εδώ είναι ότι αυτή η συμφωνία, άπαξ και περάσει την Ελληνική Βουλή, δεν έχει περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης. De facto δεν έχει περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης η συμφωνία των Πρεσπών. Όχι γιατί ενδεχομένως θα ήθελε ο Μητσοτάκης ή όποιος Μητσοτάκης να ανακαλέσει όσα έγιναν, αλλά γιατί και μόνο η παραχώρηση της εισόδου της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ δια της κύρωσης του πρωτοκόλλου ένταξης αμέσως μετά τη συμφωνία των Πρεσπών δημιουργεί ένα τόσο ισχυρό τετελεσμένο που δεν αφήνει κανένα περιθώριο επαναδιαπραγμάτευσης για τη συμφωνία. Άπαξ και πέρασε την Ελληνική Βουλή λοιπόν. Η ιστορία έχει τελειώσει. Να ρωτήσω κάτι, να ακούσω γρήγορο σχόλιο Φίμο. Θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το κάνω προβοκατόρικα. Δεν θέλω να προβοκάρω. Μπορεί αυτή η πλειοψηφία που επικαλείται η κυβέρνηση ότι έχει διασφαλίσει να λύνει τα χέρια στον κύριο Μητσοτάκη? Εμένα ρωτάς όμως. Το ρωτάω με την έννοια ότι δεν θα έχει... δεν θα του πάει στα χέρια του αν κερδίσει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν κάνω τώρα. Θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα σε αυτό. Να πω όμως πρώτα ότι δεν είναι σωστό ως δημοσιογράφοι να μιλάμε στον κόσμο απλοϊκά και να λέμε ότι αυτός που έλεγε go back με Μάντα Μέρκελ τώρα υποδέχεται την κυρία Μέρκελ. Ήταν ο ίδιος ο
ο κύριος Τσίπρας που πήγε στη Μόσχα και είπε, ίσως και ο μοναδικός ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν μπορούν οι Γερμανοί να κάνουν την επέκταση του Nord Stream και να μας λένε εμάς ότι δεν θα φτιάξουμε έναν. Εγώ, Μπάντεν-Μέρκελ, το είπε ο κύριος, όταν μου λες εμένα ότι μιλάω απλοϊκά, θα σου απαντήσω, αγαπητέ φίλο. Το Go Back Μπάντεν-Μέρκελ το είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Δεν το είπα εγώ. Το απλοϊκά τα λέει ο κύριος Τσίπρας που έστειζε μνημόνια το 2015. Όταν τελειώσει, πες μου να ολοκληρώσω το λόγο. Σε παρακαλώ, άφησε τους χαρακτηρισμούς όταν είμαι εγώ μαζί μου. Όταν είσαι μαζί για μου. Μένα... Εάν δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, να διαφωνείς, να λες τη γνώμη σου. Χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ, τους σταματήσεις. Είσαι πολύ μικρός για να κάνεις χαρακτηρισμούς σε μένα. Είναι, έτσι. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν νομίζω ότι σε προσέβαλα. Με προσέβαλε, δεν με προσέβαλε. Και έχετε αυτή την τάση, να είστε προσβλητικοί. Γιατί καθίστε πάνω στην καρέκλα. Ελάτε, τελευταία εκπομπή τη σχολιά, παρακαλώ. Και δεν θα είμαι και υποψήφιο βουλευτή σε καμία περίπτωση. Δεν το ξέρω αυτό. Έχω τις απόψεις μου και την ιδεολογία. Αλλά δεν θα κάνεις χαρακτηρισμούς. Θα είσαι ευγενής. Είμαι εξαιρετικά ευγενής. Θα είσαι ευγενής. Νομίζω ότι δεν ακούς τον εαυτό σου. Παρακαλώ. Αν τον ακούς τον εαυτό σου θα καταλάβεις ότι είσαι ευγενής. Απλοϊκά δεν λέω εγώ. Απλοϊκά λέει ο Τσίπρας. Ελάτε. Έτσι. Εγώ λέω ότι... Το Go Back Madam Merkel ήταν... Δεν το είπα εγώ. Το Go Back Madam Merkel. Αυτή είναι. Ο Τσίπρας το είπε. Λέω εγώ ότι το να κρίνουμε μια επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου και μάλιστα σε μια τέτοια κρίσιμη φάση στην Ευρώπη, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, ναι, απλά υπενθυμίζοντας το Go Back Madam Merkel, είναι απλοϊκός τρόπος ανάλυσης. Για μένα. Δικαιούμαι να το πω. Κρίνομαι για αυτό που λέω. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκη, άμα καταφέρει να μπλοκάρει τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έχει μια τεράστια πολιτική νίκη. Θα έχει καταφέρει να περάσει ένα προφίλ που δεν το έχει μέχρι τώρα κάνει, του ηγέτη της Εθνικής Παράταξης. Θα σαρώσει από δεξιά του τη Γαλάζια Παράταξη. Mm-hmm. Και θα έχει μια τεράστια πολιτική νίκη πριν καλά-καλά, όντας μάλλον ηγέτης αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πολιτική νίκη που τον οδηγεί, κατά τη γνώμη μου, κατά την εκτίμησή μου, σίγουρα στο να κερδίσει εκλογές. Ενώ δεν πιστεύω ότι πάρα καθόλου σίγουρα. Τώρα θα βάλω μια άλλη παράμετρο. Άρα το δίλημα με την οποία θα διαφωνήσεις. Είναι πολύ μεγάλο. Θα τη βάλω ότι μπορεί στο μέλλον να του δημιουργεί προβλήματα πώς θα διαχειριστεί αυτό το θέμα. Ναι. Αλλά είναι τεράστια σε πολιτική. Μια μερίδα των πολιτών. Τελείωσες. Ναι. Πριν βάλεις μια παράμετρο, δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Θέλω απλά να σου πω τι θέλω κάποια στιγμή, μόλις βρούμε το χρόνο και δοθεί ευκαιρία να πω. Επειδή έχω όλο το ρεπορτάζ, θέλω απλά να πω. Να βάλω χρονικά τα γεγονότα σε μία σειρά. Αμέσως μετά το τι θα γίνει με το που θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί το έχω το ρεπορτάζ ολόκληρο. Το πώς θα συμπεριφερθεί η κυβέρνηση και το τι θα γίνει. Ο τρόπος που έγινε η διαχείριση του εθνικού θέματος, κατά τη γνώμη μου, ήταν εγκληματικός. Διότι όλο αυτό το διάστημα που πάμε να λύσουμε, να συμφωνήσουμε, να συμβιβαστούμε για ένα εθνικό ζήτημα, εμείς συζητάμε για το τι θα κάνει ο Καμένος. Τι θα κάνει η μισή Νέα Δημοκρατία, ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, το κοινάλι. Δεν το χειριζόμαστε. Τα κόμματα. Η διπλωματία δεν έκανε αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν άλλες οι συνθήκες συζήτησης και η ποιότητα της συζήτησης, εάν η κυβέρνηση είχε επιδιώξει, ακόμη και με σημαντικές διαφωνίες, να οικοδομήσει ένα εθνικό μέτωπο όπως το είχε κάνει ο Καμένος. Για τις τροπολογίες τις δύο τελευταίες κουβεντιάσαμε καλά. Να πω και εγώ τη γνώμη μου, μπορώ. Το δεύτερο είναι ότι επίσης, κατά τη γνώμη μου, σε μία μερίδα του κόσμου, το ότι έρχεται η κυρία Μέρκελ εδώ, έτσι, για να πιέσει, για να κάνει ραντεβού, για να εξηγήσει, να βάλει τις παραμέτρους, να διαπραγματευτεί, να παζαρέψει την ψήφο της Ελληνικής Βουλής για ένα εθνικό θέμα, μπορεί να είναι και ακραία προσβλητικό. Εγώ δεν είπα ότι έχει βάλει. Όχι, αυτό, το, δεν είπα το. Λέω τη γνώμη μου πάνω σε αυτά που Άκη, συζητάμε. Άκη μου επιτρέπεις, αυτό είναι το προσβλητικό. Ή ότι συζητάμε 1,5 χρόνο και δεν λέμε το πιο βασικό. Ότι το 70 με 80% η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετο σε αυτό το πράγμα. Ποιος και ότι το αυτό το οποίο συμβαίνει, διάλογος επί μιας πλατφόρμας, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ο κόσμος είναι ενάντιος, αυτό είναι ακραία μορφή ολοκληρωτισμού και επίδειξη αντιδημοκρατική. Αυτό να λέμε. Να πω κάτι. Συγγνώμη. Ας βγάλουμε από το τραπέζι
τους οξείς χαρακτηρισμούς, με την έννοια ότι θέλω να συμφωνήσουμε σε κάτι. Α, και ο κόσμος δεν διαφωνεί. Ο κόσμος δεν διαφωνεί με αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Οι δημοσκοπήσεις το λένε αυτό, δηλαδή. Αυτό εννοείς. Επιστρέφουμε. Πάμε στον Διαμαντή. Ένα Διαμαντή μου. Να πούμε ότι για την ουσία της επίσκεψης Μέρκελ, στις 10 Ιανουαρίου έρχεται στην Ελλάδα ο πιο αποδυναμωμένος Γερμανός καγκελάριος που επισκέφθηκε ποτέ τη χώρα μας. Έτσι. Η κυρία Μέρκελ πια δεν είναι αρχηγός του κόμματός της. Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης έχουν μια θεσμική ιδιότητα, είναι πρωθυπουργός ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή ο Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας. Περί αυτού πρόκειται. Είναι δηλαδή μια Γερμανίδα καγκελάριος, η οποία έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κύκλο, αναμφίβολα, αλλά η οποία μετράει αντίστροφα. Το δεύτερο είναι ότι το μόνο που μπορεί να ζητήσει μετά από τη συζήτηση που κάναμε εδώ και στα βασικά σημεία της οποίας με βρίσκεται σύμφωνο ο συνάδελφοι όλοι, από τον κύριο Μητσοτάκη είναι να επαναβεβαιώσει ότι σε περίπτωση που ο ίδιος ανερχόμενος στην εξουσία δει το θέμα τελειωμένο, δεν θα το ανακοινήσει, πράγμα το οποίο και ο ίδιος το έχει πει σε δηλώσεις του. Και βέβαια να περάσει. Πρακτικά. Εντάξει. Δεν υπάρχει τρόπος να το ανακοινήσει. Άρα γιατί έχει να τον πιέσει, δεν γίνεται. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να στέλνει. Κάτι δεν στέκει. Στέλνει ένα μήνυμα ότι είμαι εδώ προσπαθώντας να εξαντλήσω, το είπε και ο Γιώργος, προσπαθώντας να εξαντλήσω τα περιθώρια να μεγιστοποιήσω τις πιθανότητες υπερψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο που θα μπορούσε να της πει είναι ότι θα συμπεριφερθώ όπως σου συμπεριφέρθηκε ο Τσίπρας όταν ήταν αντιπολίτευση, προσβλέποντας ότι μόλις γίνω κυβέρνηση θα μου συμπεριφερθείτε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεστε και εσείς τον κύριο Τσίπρα. Θα της είπε go back, Madam Merkel. Θα της είπε go back, Madam Merkel, περιμένοντας όταν γίνει κυβέρνηση. Τώρα, πες το χρονοδιάγραμμα, κύριε Δημήτρη. Τι θέλεις να πει, πες το. Ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε μια κυβέρνηση στα τέσσερα, η οποία υπέγραψε μια συμφωνία καθυπαγόρευση των ξένων δυνάμεων, του Αμερικανού και του Γερμανού. Και έρχεται ο Γερμανός να επικυρώσει το τέλειωμα της δουλειάς. Μαζί με κάτι άλλες δουλειές που έχει. Νομίζω ότι έχεις λάθος σε αυτό. Ειδικά έχουμε μια κυβέρνηση στα τέσσερα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το πίστευε αυτό. Άλλο είναι αυτό. Το πίστευε. Το αυτό, πίστευε. Είναι, αυτό είναι άλλο. Συνεπώς προγραμματικά. Το ήθελε. Αυτό είναι άλλο. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Άγιο μου, χάνεις την εικόνα. Ναι, το πίστευε. Χάνεις το πίστευε. Συνεπώς γιατί έπεσε στα τέσσερα όταν έκανε κάτι που το πίστευε εδώ και 25 χρόνια. Σωπαντάω. Σωπαντάω. Για να το ακούσεις θα καταλάβεις κιόλας. Σ' ακούω με προσοχή. Ακόμα και εσύ να το καταλάβεις. Σ' ακούω με προσοχή. Έτσι. Ξεπερνώ το. Ακριβώς. Υλοποίησε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τον Ιούνιο, πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα έχεις κρίσει το θέμα μεγάλο. Το κατάλαβες. Μάλιστα. Το έκανε. Ακριβώς τον Ιούνιο. Το Γενάρη θα το έχεις κλείσει. Κατάλαβες. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και κάνει. Κλείνει τη συμφωνία που ενδεχομένως να πίστευε και ταιριάζει με τα ιδεολογικά του 3% και όχι του 33%, του 3% ταιριάζει, έτσι. Yeah. Κλείνει στο χρόνο που έπρεπε. I did my job, I delivered, Madam Merkel. Γιατί το λες αγγλικά. Γιατί αυτά καταλαβαίνει η κυρία Merkel. Ο γεωπολιτικός ρόλος γερμανικά είναι διαχρονικά διαπραγματευτικό χαρτί για τον κύριο Τσίπρα. Ποιο? Και ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας, όταν αυτό συνεπάγεται, είναι διαχρονικά χαρτί για τον κύριο Τσίπρα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θέλω να σας θυμίσω πώς έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση αυτού του τρίτου μνημονίου με την προσφυγική κρίση σε πλήρη εξέλιξη. Δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τα όσα συνέβησαν σήμερα με τις... Ένα λεπτό. Όταν ακούγονται πράγματα τέτοιου είδους για τα τέσσερα, εντάξει, δεν γίνεται να μην απαντάμε. Ένα λεπτό. Γιατί κάποιοι άνθρωποι εδώ πιστεύουμε, ανεξάρτητα τις πολιτικές μας απόψεις, ότι επειδή ήμασταν παιδάκια και πηγαίναμε με σημειάκια στο παιδί του Άρος... Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το πίστευε. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ο κύριος Κόνστας είπε κάποια πράγματα και λέω εγώ. Μου κάνει εντύπωση που και άνθρωποι που ήταν υπέρ του εισεπίλησης του Μακεδονικού για χρόνια, τώρα τοποθετούνται αλλιώς και μάλιστα δεν είναι για την ουσία του θέματος. Και εγώ είμαι υπέρ της επίλυσης. Όταν υπόθηκαν, όταν είχαν υποθεί επί μήνες στο θέμα της εθνικότητας ή τσιπικότητας και άλλαξαν όλα αυτά, υπάρχει μια ευκολία τελικά. Δεν είμαστε υπέρ κάθε λύσης. Αν δεν ήσουν στα τέσσερα, αν δεν ήταν η κυβέρνηση στα τέσσερα και αν δεν βιαζόταν να κλείσει τη συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα είχε προσέξει τις λεπτομέρειες αυτές. Ο κόσμος που μας βλέπει όμως, ως σχολιαστή, εδώ μια σημεία επισημάνουμε κάτι, επειδή το ανέφερε και πολύ σωστά ο Δημήτρης.
το θέμα της Μακεδονίας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει σήμερα. 25 χρόνια το λέει. Εγώ το κάνω ρεπορτάζ αριστερά. Δηλαδή, το λέω αυτό σε όλους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι διότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ νόμισαν ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΝΦΙΑ, για τη 13η σύνταξη, για τη συσάκτεια. Όταν ψηφίζεις ένα κόμμα, το ψηφίζεις για όλο το πακέτο. Δηλαδή λένε κάποιοι για το χωρισμό εκκλησίας κράτους. Πάντα τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ο χώρος αυτός πάντα τα έλεγε. Το μεταναστευτικό πάντα τα έλεγε. Ανοιχτά σύνορα πάντα τα έλεγε. Για την Βόρειο Ήπειρο Νότια Αλβανία πάντα την έλεγε. Για τη Μακεδονία πάντα την έλεγε. Είναι συνεπής στον εθνομηδενισμό τους. Να το λέμε όλο. Συνεπής μπορεί να σε πολλά πράγματα. Υπάρχουν συνεπείς πατριώτες, συνεπείς εθνομηδενιστές, συνεπείς στην παράδοση που αυτή πέμπτη ολομέλεια του ΚΚΕ. Νίκο, γιατί κάποιοι άλλοι έκτισαν καριέρες αλλιώς. Άστο. Θέλω να είμαστε στην κριτική, να είμαστε ακριβείς. Υπήρχε στην Αθήνα ένα εκατομμύριο κόσμο στην πλατεία. Δεν είναι αυτοί οι βλάκες και εμείς οι έξυπνοι. Υπήρχε στη Θεσσαλονίκη 500.000 κόσμο στην πλατεία. Δεν είναι βλάκες. Είναι απλοί Έλληνες πολίτες. Είναι εργαζόμενοι, είναι πατριώτες. Καταρχάς, μην τους υποτιμάμε. Καταρχάς, θέλω να παρακαλέσω. Είναι πολύ σκόρπιο. Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Σε χάνω, περίμενε να σε ξαναδούμε. Έλα εδώ. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω κάτι, κύριε Νίκο. Και το εννοώ αυτό. Θεωρώ ότι όταν ανεβαίνουν οι τόνοι. Συγγνώμη, αλλά με πονάει αυτό το θέμα. Άσε τώρα, σε πονάει. Καλά κάνει και σε πονάει. Όλου μα το πονάει. Είναι πολύ εκμετάλλευση κάνετε όλοι και ο κόσμο το καταλαβαίνει. Φίβο, άσε. Είναι πολύ λυπηρό και τώρα αποκτώνει ρατσισμό. Δεν αποδέχεται καθόλου, δεν αφήνω. Ο τρόπο αυτή τη συζήτηση είναι φανερό. Συγγνώμη, ο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι τοποθετήσει, η φρασιολογία, η πάρα πολύ υψηλή τόνη δείχνει ποιοι έχουν επιχειρήματα ουσία και τα λένε. Και ποιοι πάνε να κάνουν εντυπώσεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Μα δεν θα είναι η Ελλάδα ίδια την επόμενη μέρα, κύριε συνάδελφε. Μετά την. Όμοιγέννητο κατά κύριο καταλάβει. Αυτό το όλοι το έλεγε ο Αδόλφος. Δεν είπα για εσάς. Δεν είπα για εσάς και ζητάω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Πάμε. Ελάτε παρακαλώ. Έχει σημασία, αν μου το επιτρέπετε, με συγχωρείτε δηλαδή. Τι διαβάζει. Και χαίρομαι που διαφοροποιείστε. Και χαίρομαι. Γιατί δεν διαφοροποιείστε. Μου λέει ένα καλό φίλο από τα παλιά ότι ο κύριο Κώστα παραμένει. Ένα λεπτό παρακαλώ. Συγγνώμη. Πε το χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσουμε, σε παρακαλώ. Γρήγορα. Γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το κοινάλ. Διότι και εκεί έχει αναταράξει. Μα έχει αναταράξει και το κοινάλ. Έλαξε μια πετριά ο Μαλέλη και. Την πήρε και πίσω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν την πήρε πίσω. Λοιπόν, δύο πράγματα. Εγώ ξέρω πως είμαι λίγο. Δεν έχω και θέλω να λέω ότι δεν έχω και αυτά τα σύνδρομα της αριστεράς, δηλαδή να προσπαθώ να επιμένω με κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι πολύ επωφελή για τα εθνικά συμφέροντα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θεωρώ ότι το 100% του ελληνικού λαού προφανώς και δεν θα ήθελα να ονομάζεται αυτό το κράτος Μακεδονία. Αλλά δυστυχώς χάσαμε το όνομα αυτό από ολέθρια στάση και παραλήψεις των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ειδικά τη δεκαετία του 2000, όταν αφήνανε τον Γκρούευσκι όλοι αυτοί που σήμερα φωνάζουν και κατεβαίνουν στις πλατείες, η πολιτική και ο κόσμος, αφήνανε τον Γκρούευσκι στην κυριολεξία και τους εθνικιστές του ΒΜΡΟ στα Σκόπια να στείλουν αγάλματα και να κάνουν πάρτι στη διεθνή κοινότητα και στις διμερείς τους σχέσεις, ναι, με όλους, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Και σήμερα βγαίνουν και κάνουν τους πατριώτες. Δεν είναι πατριώτες και έχουν τεράστιες ευθύνες. Και έχουν τεράστιες ευθύνες για το γεγονός αυτό. Δεν είναι Δεν σημαίνει τίποτα το κεκτημένο του Βουκουρέστη. Δεν σημαίνει τίποτα. Άμα είχαν μπει στο ΝΑΤΟ, τι θα σημαίνει. Καταρχάς θέλω να θυμίσω σε κάποιον. Ποια διπλή ονομασία, βρε. Ποια διπλή ονομασία. Μα δεν ήταν αυτό το επίδικο. Θέλω να θυμίσω. Μα δεν ήταν αυτό το επίδικο. Η ελληνική δημοκρατία ότι θα φτάσει στο σημείο. Ποτέ κανείς δεν διαπραγματεύτηκε. Αλλαγή συντάγματος. Φίβο στο Βουκουρέστι δεν είναι τέτοια από την ελληνική πλευρά ζήτημα διπλής ονομασίας του εσωτερικού εξωτερικού. Μιλάμε για έργα όμνες. Η γραμμή του έργα όμνες είναι διατυπωμένη από το 7 της προγραμματικής δηλώσεις. Συγγνώμη, με συγχωρείς. Επειδή τίθεται κάτι, απαντάω σε αυτό. Με συγχωρείς που σε διέκοψα. Αλλαγή συντάγματος ή όχι. Συζητάμε πάντως. Συζητάμε πάντως 50 λεπτά. Αν μου το επιτρέπετε, δηλαδή. Θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να πες το σύντομα. Όχι, δεν πειράζει. Είναι πέσει στο θέμα. Θέλω και ένα γρήγορο σχόλιο για αυτό που έγινε σήμερα με το κοινάλ. Διότι δεν ήταν μικρό ο κύριος Μαλέλης, πέρα του ότι είναι ένας πολύ έμπειρος συνάδελφός μας, είναι γραμματέας επικοινωνίας του κοινάλ.
Και ανοίγει μια πόρτα προσέγγισης. Υποψήφιος βουλευτής της Β' Πειραιώς. Και υποψήφιος βουλευτής, σωστά. Και ανοίγει μια πόρτα προσέγγισης με το ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα λέει ότι δεν θα πάμε εμείς να συνεργαστούμε με μια κυβέρνηση που θα φέρει τον όρεθρο στη χώρα, με μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό είναι καθαρή τοποθέτηση. Δεν είναι, είναι δύσκολο με το Μητσοτάκη, πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο, να δούμε πώς συγκλίνουμε, να δούμε αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Είναι δεν θέλω να κυβερνήσω με τον νεοφιλελεύθερο Μητσοτάκη που θα ξαναφέρει τον όλεθρο στη χώρα. Και βγαίνει λίγη ώρα αργότερα. Το Κοινάλ. Αν νόμιζε θα έλεγε βγει και ο κύριος Παπάς, ο οποίος είχε χαθεί. Ο κύριος Παπάς τον υποχρέωσε κάποια από το κοινά τον Μαλέλη να προχωρήσει σε μια διόρθωση της πρώτης φύρισης. Και το βασικό είναι ότι το κοινά λέει αυτό παιδιά δεν είναι. Εγώ μια κουβέντα θα πω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαι 25 χρόνια, 30 χρόνια στη δημοσιογραφία και 25 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Δεν θα φάω τόσο εύκολα το παιχνίδι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μαλέλης, κατά τη γνώμη μου, έκανε τη δήλωση αυτή εν γνώση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Η δήλωση αυτή είχε καθαρά εσωκομματικό αποδέκτη. Η δήλωση αυτή έγινε προς τα στελέχη εκείνα τα οποία θέλουν να πάνε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τους χτύπησε μια καμπάνα, τους είπε κάποια πράγματα. Να. Και η δήλωση επίσης είχε και μετεκλογικό χαρακτήρα. Διότι άφησε και ένα παράθυρο, έξυπνος άνθρωπος είναι ο κύριος Μαλέλης, κοινικός αλλά πανέξυπνος, έτσι δεν είναι χθεσινός ούτε τυχαίος. Άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για μετεκλογικές εξελίξεις, οι οποίες και εγώ συμφωνώ, υπόθηκε πριν, δεν θυμάμαι από ποιον. Βάζω μια τελεία, μην με διακόψετε. Καλά σου λέει τώρα. Άστο να μιλήσει. Και έρχομαι σε σένα, έρχομαι. Ούτε πολύ μιλάω, ούτε δυνατά μιλάω. Έχει θέμα τώρα, το ξέρει. Άμα δεν κάνετε θέμα εδώ, δεν μπορεί. Α το κάνει μόλι τελειώσει. Θα προσθέσω κάτι ήθελα σε αυτά πολύ. Α, θε να με συμπληρώσει, ορίστε. Ήθελα απλώς να θυμίσω σε όλα αυτά που έλεγες ότι ο κύριος Μαλέλης ήταν και από τους λίγους που υποστήριξαν την πρόταση του κύριου Κουβέλη να μην στηρίξει για πρόεδρο Δημοκρατίας και να πάμε για εκλογές. Ήταν από τους λίγους τότε στη Δημάρ που στήριξαν αυτό. Και είναι συνεπής στη θέση του. Τι είναι, δεν θα ήθελα. Αυτό δεν ήθελα αυτό, να πω. Να πω κάτι σε αυτό. Δηλαδή είναι αυτή η θέση που πρεσβεύει ο κύριος Μαλέλης. Να πω κάτι σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, το οποίο είναι. Γενικά ταυτίζεται και με αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος ο Διαμαντής ο Σετανίδης, ότι υπάρχει εκνευρισμός στο Κοινάλ διότι δεν πάει καλά. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο να παγιστρωθούν και από τη Νέα Δημοκρατία και κατά κάποιο τρόπο να πάρουν ψήφους αν μπορούν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μου εκτίμηση είναι η εξής, ότι όλο αυτό γίνεται διότι αυτή τη στιγμή είμαστε ρεαλιστές. Ο ψηφοφόρος, ο αριστερός που δεν θέλει να ξανάρθει δεξιά στην εξουσία, θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να ψηφίσει Κοινάλ. Ο ψηφοφόρος, ο παλιός Πασόκος, ο μετριοπαθής, ο Σημειτικός ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τον, που δεν θέλει με τίποτα τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, που τους απεχθάνεται, είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, ο ρόλος, ο πολιτικός ρόλος του Κοινάλ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τον βρούμε. Ποιος είναι. Και έκανε όμως και με τον κύριο Μαλέλη, καταλαβαίνω την αγωνία του αυτή και γιατί έκανε αυτή τη δήλωση, γιατί ακριβώς βλέπει ότι συμπιέζεται το κόμμα του. Εκείνο που έκανε κατά τη γνώμη μου γκάφα ο κύριος Μαλέλης, είναι ότι απέρριψε τις μετεκλογικές συνεργασίες. Άρα δηλαδή είπε στον ψηφοφόρο, τον μετριοπαθή, που θα μπορούσε να σκεφτεί το Κοινάλ για μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αφού λοιπόν δεν θα υπάρχει μετεκλογική συνεργασία και θα πάμε μετά σε εκλογές με απλή αναλογία, άρα σε ακυβερνησία. Και σε μπάχαλο, σε χάος, ας ψηφίσω Νέα Δημοκρατία για να έρθει αυτοδύναμη. Αυτό είναι το λάθος στη συλλογιστική του κυρίου Μαλέλη. Ο κύριος Σετανίδης το είχε βάλει από την αρχή σωστά. Υπάρχει ένας διπολισμός, ουσιαστικός, δύο σχέδια για την επόμενη μέρα. Που οι υπόλοιποι συμπιέζονται από αυτόν, χωρίς να προτείνουν κάτι καινούργιο. Το πρόβλημα με το Κοινάλ είναι ότι δεν προτείνει κάτι άλλο. Και όντως, είναι λάθος να λέμε ότι αν από την αρχή έλεγε ότι εμένα η τάση μου είναι προς αυτή την κατεύθυνση, προς την άλλη, θα ήταν λάθος ή θα ψήφιζε το μεγάλο κόμμα ο ψηφοφόρος. Όχι. Μπορεί κάποιος προοδευτικός ψηφοφόρος να θέλει να ψηφίσει ένα πιο κεντρό κόμμα, αλλά σε αριστερή κατεύθυνση ή το αντίστροφο, προς μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Δεν το κάνει το Κοινάλ. Γι' αυτό το λόγο συμπιέζεται. Διαφωνώ με τον Δημήτρη. Ο κ. Μαλέλης εξέφρασε τη δική του άποψη. Αυτή ήταν πάντα η άποψη του κ. Μαλέλη. Προφανώς με εντυπωσιάζει όμως παρόλα αυτά πώς μετά από μία μέρα βγαίνει unblock όλο το κόμμα του και λέει ότι όχι, αυτό που λες ότι δεν πρέπει να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και ο ίδιος βγήκε. Θεωρώ ότι θα είναι. Γιατί η κυρία Γεννήματα
έχει επενδύσει στις ίσες αποστάσεις. Όχι, δεν είναι ίσες αποστάσεις. Καθόλου ίσες αποστάσεις. Έχει επενδύσει, κυρία Γεννηματά, στο να λέει εγώ είμαι ο τρίτος πόλος και δεν θέλω να είμαι ρυθμιστής πολιτικών εξελίξεων. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάω, διεκδικώ την τρίτη θέση. Δεν είναι έτσι, Άκη. Έχει κανείς καμιά αμφιβολία. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι έτσι είναι. Αυτό λέει... Και δεν το λέω εγωιστικά. Το λέω ενθυμούμενος τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της κυρίας Γεννηματά το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι μονότονα υπέρ των ίσων αποστάσεων, λέγοντας ότι δεν θα γίνω ουρά ούτε του ενός ούτε όμως, του άλλου. Αν βάλεις όμως όλη αυτό την εικόνα μέσα. Αυτό που έκανε ο κύριος Μπαλερής, ποιο ήτανε, ήταν να πει αυτό που λέει ο κύριος Γιάννης εδώ, ότι παιδιά, ξέρετε, εκεί είναι μας, το ριζικό μας, η μοίρα μας, το προάβλιό μας. Πού να πάμε τώρα με τους άλλους? Είναι κορυφαίο λάθος να κλείσει την πόρτα στη συνεργασία. Είναι κορυφαίο λάθος. Αλλά αυτό. Διότι αυτό σημαίνει ότι όποιος ήθελε να ψηφίσει κοινά πάει κατευθείαν στην Δημοκρατία. Μπορεί να λέει αυτό η κυρία Γεννηματά, αλλά ο κόσμος έχει καταλάβει το εξής. Ότι αν βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία, ναι, το κοινάλ θα συνεργαστεί μαζί της. Ναι. Αν βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το κοινάλ θα συνεργαστεί μαζί του. Αυτή είναι η εικόνα που δημιουργεί ο κόσμος. Άρα είναι κάποιες αποστάσεις, ναι, που ρητορικά μπορεί να λέγονται, αλλά ο κόσμος, ναι, από τα συμφραζόμενα. Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνει ότι μόνο οι αποστάσεις δεν είναι. Αυτό λέει. Εγώ, παιδιά, λευκή επιταγή δεν δίνω. Θα κάτσω να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ξαναλέω. Ο κόσμος που ψηφίζει κοινάλ. Για να ψηφίσει κοινάλ. Ξέρει ότι αν βγει από τη Νέα Δημοκρατία, το κοινάλ προγραμματικά βεβαίως θα κουβεντιάσει για να συνεργαστεί μαζί της. Αντιθέτως, αν βγει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μεγάλη αμφιβολία αν προγραμματικά κτλ. Θα συνεργαστεί μαζί του. Δεν ήταν ίσες οι αποστάσεις. Είχε άποψη ο τρόπος που πολιτεύονταν η κυρία Γεννηματά, όσο και αν έλεγε ότι είναι ο τρίτος πόλος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα, συμπιέζεται. Προφανώς το DNA του κόμματος δεν είναι να συνεργάζεται με ένα νέο φιλελεύθερο κυρία Μητσοτάκη και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να έχουν πάρει κεφάλι ιδεολογικά και σε εθνικά θέματα που προέρχονται από το λαός. Πάμε και στο Διαμαντή, παρακαλώ πολύ. Όντως δεν έρχονται από τον καπνό. Θέλω να πω στον κύριο Κόστο ότι ο κύριο Κουτσοκώστα, παλιό συναδελφό μα, σου στέλνει μηνύματα και δεν μου λέει καλά λόγια. Ορίστε, κύριε Διαμαντή. Ποτέ δεν έλεγε. Έχει δίκιο ο Χατζηνικόλας, ο Δημήτρης, για το ότι ο κύριο Μαλέλης έκανε τη δήλωση αυτή εν γνώση και σε συνεννόηση, αν όχι με κατεύθυνση τη ηγεσία. Εάν ο διευθυντή επικοινωνία. Τόσο έξυπνο άνθρωπο θα με εξέπληπτε. Όχι μόνο αυτό. Δημήτρη, όχι μόνο αυτό. Εάν οποιοδήποτε διευθυντή επικοινωνία. Να μην ήταν σαν τον Μαλέλη τόσο έξυπνο και τόσο. Αλλά τον είχαν βάλει για άλλου λόγου διευθυντή επικοινωνία όμω. Η φυτρίνα του κόμματο. Έκανε μια τέτοια δήλωση. Ερήμην τη ηγεσία του κόμματο για ένα μείζον θέμα. Ή θα έφευγε την επόμενη στιγμή. Ή αν έμενε όπω έμεινε την επόμενη στιγμή στη θέση του, θα καταργεί το η πρόεδρο. Άρα σωστό λοιπόν είναι. Δεν το τρώμε, όπω λέει σωστά ο συνάδελφο. Αυτό που έκανε ο κύριος Μαλέλης έχει εξήγηση. Μήπως έχει αποδυναμωθεί. Ποιος αποδέκτες είχε όμως το κατάφερες να το βρεις. Παραδοσιακά το Πασόκ. Παραδοσιακά το Πασόκ είναι αντιδεξιό και αντιμητσοτακικό, ρε παιδιά. Θα πω μια άποψη. Το DNA του κόμματος από ό,τι και που ξεκίνησε. Το παλιό Πασόκ αυτό. Εάν πάρετε κομμάτια που έχουν ακουστεί στην κουβέντα μέχρι τώρα, νομίζω ότι ο καμβάς φτιάχνεται. Η κυρία Γεννηματά, όπως σωστά είπε ο Άκης Παυλόπουλος, έχει επενδύσει στις ίσες αποστάσεις. Αν πάρετε, κάνετε μια άσκηση. Εμείς που είμαστε επαγγελματίες του χώρου, δηλαδή δεν λέμε τώρα για τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Και βάλετε κάτω τις 10, τις 15 τελευταίες ομιλίες της στη Βουλή ή αλλού, θα δείτε ότι περίπου με χειρουργική ακρίβεια, ναι, στρέφεται τόσο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας με τα γεγονότα της κυρίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Να σου κάνω μια ερώτηση, να το πάω παρακάτω. Κάντε με. Ποιοι δεν τηρούν, είναι έτοιμοι να χαλάσουν αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων της πρώτης γεννηματάς. Αυτό θέλω να πω. Αυτούς είχε αποδέκτες η δήλωση του κύριου Μαλέλη. Μισό λεπτό. Κατάλαβες. Μισό λεπτό. Έχουν και ονόματα. Πες τα, εσύ να μην τα πω εγώ. Όχι, δεν θα πω ονόματα. Εγώ θα πω ότι η πολιτική εξελίσσεται όχι μόνο με δηλώσεις επικεφαλής πολιτικών κομμάτων. Η πολιτική εξελίσσεται με το δημόσιο διάλογο. Με τις δηλώσεις στελεχών των κομμάτων, με την αρθρογραφία των εφημερίδων, με τις απόψεις που ακούγονται στο ίντερνετ, διαμορφώνεται μια κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες της κυρίας Γεννηματά, υπάρχουν και στελέχοι του κοινάλ. Αλλά και η κοινή γνώμη, ο δημόσιος διάλογος, πραγματικά έκανε αυτό που λέει ο κύριος Κλαβιανός, ότι έφερνε μια εικόνα ότι ρε παιδί μου, θες επειδή ο Κυριάκος θα είναι πρώτος, το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, θες ότι δεν μπορεί να πάει η χώρα σε κυβερνησία. Προς τα εκεί θα πάει και το κοινάλ. Αυτό δεν εξυπηρετεί τη στρατηγική της Γεννηματά,
που είναι η στρατηγική των ίσων αποστάσεων. Σε αυτό προσπάθησε με τον τρόπο του σήμερα ο κύριος Μαλέλης να φέρει μια ισορροπία, κατά την άποψή μου. Το κοινάλ, κατά την... Έλα Γιώργο και ο Νίκος, παρακαλώ, για να πάμε στις γραμμές. Το κοινάλ που ποντάρει, σου λέει, εγώ πρέπει να είμαι τρίτος πόλος, αλλά για να είμαι τρίτος πόλος και να έχω βαρύνοντα ρόλο στην επόμενη μέρα, πρέπει να έχω και μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχω στις εκλογές τις τελευταίες. Όλο αυτό πάντως, συγγνώμη για την παρεμβολή, ναι, όλο αυτό που έγινε σήμερα δεν κάνει καλό. Εκεί θα καταλήξω από πολύ. Θα καταλήξω γιατί. Τι εντοπίζουν στο κοινάλ, δύο πιθανές δεξαμενές ψηφοφόρων. Δηλαδή, ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ενδεχομένως προέρχονταν από αυτό το χώρο, τον Πασοκογενή, και σου λένε αυτούς πρέπει να τους επαναπατρίσουμε, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, του λεγόμενου εξυγχρονιστές, οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν το κοινάλ με την προσδοκία ότι μπορεί την επόμενη μέρα να είναι σταθεροποιητικός παράγοντας. Ποιο είναι το πρόβλημα του κοινάλ, ότι είναι τόσο μεγάλο το άγχος του σε ένα σκηνικό πόλωσης να κρατά διακριτό ρόλο και από αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και από αυτό που είναι η Νέα Δημοκρατία και να μην ετεροπροσδιορίζεται, που καταλήγει να ετεροπροσδιορίζεται. Στριμώχνεται ανάμεσα στους δύο, το είπε πολύ σωστά πριν, έχει βάλει τον καμβά ο Διαμαντής από πριν, σε ένα πολύ έντονο σκηνικό πόλωσης, δεν καταφέρνει να έχει φοβερά διακριτό μήνυμα και προσπαθεί μία από τη μία, μία από την άλλη να διαμορφώνει αυτό το μήνυμα. Τι κάνει τώρα ο κύριος Μαλέλης? Έρχεται και λέει ότι υπάρχει μία προοπτική η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Και τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Αρχικά αυτός ο οποίος θέλει να ψηφίσει κάτι αριστερό, αυτή τη στιγμή κατά βάση δεν θα ψηφίσει κοινάλ. Θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο οποίος όμως θέλει μια κεντρογενή δύναμη, σοβαρή, ενδεχομένως να συγκρατεί την πιο δεξιά στροφή της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω εγώ τι, όταν ακούει ότι η χώρα ενδεχομένως να μείνει κυβέρνητη σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει να ψηφίσει το κίνημα αλλαγής. Θα πάει να ψηφίσει κατευθείαν τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργο, επ' αυτό που λες. Μια τελευταία φράση. Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν έντονης πόλωσης και ετεροκαθορισμού της στρατηγικής του κινήματος αλλαγής, το κίνημα αλλαγής θα έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στις εκλογές. Και η δήλωση του κυρίου Μαλέλη και ο τρόπος που γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή, μόνο καλό δεν κάνει. Δεν είμαι οπαδός της άποψης any publicity is good publicity. Κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα. Εδώ γίνεται ζημιά. Λοιπόν, πολύ σύντομα για να περάσει και στις γραμμές σου. Το κοινάλ γιατί έχει χαμηλά ποσοστά, κοινό και κύριοι συνάδελφοι? Έχει για έναν απλό λόγο, ότι είναι έντονα συνδεδεμένο στη συνείδηση των πολιτών με το παλιό Πασόκ, όχι με την εξέλιξή του, αλλά μια μελεξέλιξή του η οποία δεν είναι καν ελκυστική. Και το Πασόκ και η Πασοκοκρατία που μας έφτασε κατ' εμέ μέχρι εδώ έχει καταδικαστεί αμετάκλητα στη συνείδηση του πολύ κόσμου. Λοιπόν, και έρχεται σήμερα ο κύριος Μαλέλης, ο οποίος μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί ασχέτως από την άποψη που μπορεί να έχει κανείς για τις διαχρονικές επιρροές του στα τεκτενόμενα και στην κατεύση που έλαβε η ελληνική τηλεόραση, είναι ένας έμπειρος άνθρωπος επικοινωνίας. Και κάνει μία δήλωση η οποία τι αναδεικνύει? Όχι τη νέα πρόταση του Πασόκ προς την κοινωνία, όχι τη νέα παρέμβαση του κοινάλ, συγγνώμη, για τα τεκτενόμενα στην κοινωνία, αλλά αναδεικνύει το παλιό κακό πρόσωπο του Πασόκ με μια αντιδεξιά δήλωση η οποία είναι ανεπίκαιρη, δεν λύνει κανένα πρόβλημα και ουσιαστικά δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή πορείας, κατεύθυνσης και εξυγχρονισμού του χώρου της κεντροαριστεράς, όπως αυτή εκφράζεται από αυτούς που ήρθαν από το παλιό Πασόκ. Και αν ο Μαλέλης εξέφραζε μια γνήσια αγωνία, αν έλεγε δηλαδή ότι δεν μπορεί το αφήγημά μας να στέλνει το μήνυμα στο μέσο ψηφοφόρο ότι θα επιστρέψει στο προηγούμενο σχήμα. Και την σχήμα, εκφράζει αυτή με μια αντιδεξιά παρουσιασμένη δήλωση, Άκη μου, πριν από τέσσερα χρόνια. Και το κάνει αυτό κάνοντας δηλαδή, μια δήλωση. Αν δηλαδή η πρότασή του είναι το κοινάλ να πρωταγωνιστήσει στις πολιτικές εξελίξεις στο χώρο του κέντρου. Μα το γυρίζει πίσω έτσι. Κάνει αντιδεξιά δήλωση. Αυτό δεν είναι κεντρώα προσέγγιση. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι. Ο κεντρώος ψηφοφόρος Άκη μπαλατζάρει πολλές φορές ανάμεσα. Συγγνώμη, ανάμεσα. Τελειώνω αμέσως. Δεξιά είναι σε όλη την Ευρώπη. Ο κεντρώος ψηφοφόρος μπαλατζάρει ανάμεσα πολλές φορές. Το είπε σωστά ο κ. Ευγενίδης προλίγου. Ανάμεσα στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Όταν πας και του κάνεις μια απότομη δήλωση στροφής προς τα αριστερά, αυτό δεν ελκύει τον κεντρό ψηφοφόρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση έχει στοιχεία ιδεολογικοπολιτικής ιδεολειψίας. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Αν θα καταργηθεί η μείωση του αφορολόγητου, έχει στοιχεία ιδεολειψίας ή ουσιαστικό θέμα της πολιτικής? Ουσιαστικό είναι. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικό θέμα. Είναι ουσιαστικό θέμα. Αλλά δεν συζητάμε όμως τώρα. Όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει τύχει να ρωτήσω στα πάνελ και τους ρώτησα, μου είπαν ότι όχι, αυτό είναι στοματωμένο στο πρόγραμμά μας και γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Η μείωση του αφορολογίου. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω εγώ? Ένα λεπτό για να μην μένω σκιές. Κύριε Ρωμανό, ήμουνα σε ένα κανάλι πρόσφατα.
με τον κύριο Βαρβιτσιώτη επίσης και μου είπαν το ίδιο πράγμα. Ότι γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε άλλους συντελεστές. Ελάτε, περιμένει πολλοί κόσμος, παιδιά. Ελάτε. Πρώτη γραμμή. Ναι. Η κυρία Κατσούλη, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και καλή φώτιση σε όλους. Να είστε καλά, κυρία Κατσούλη. Κύριε Παυλόπουλε, ναι. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ναι. Και για στον προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του 16, 17 και 18, ναι. Υπάρχουν κάποια πιστωτικά στα έσοδα. Δηλαδή. Και συγκεκριμένα στον προϋπολογισμό του 19, ναι. Αυτά τα πιστωτικά έγιναν δάνειο. Περίπου στα 563 δις ευρώ. Μπορεί κάποιος από τους κυβερνώντες ή από εσάς, αν γνωρίζετε... Ο κύριος Κόνστας είναι εδώ. Τα μιακά διαθέσιμα, τα μετέτρεψε, τα πήρε η κυβέρνηση, τα τέξε τα μιακά διαθέσιμα. 563 δις. Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριος Κόνστας. Τα μετέτρεψε, τα εκατομμύρια, καταρχάς μιλάμε για εκατομμύρια και όχι δις ευρώ. Δεν είναι εκατομμύρια, είναι δις ευρώ. Δεν υπάρχουν, κυρία Κατσούλη. Κάτι μπερδεύεται. Κάτι μπερδεύεται, κυρία Κατσούλη. Δεν μπερδεύομαι. Ακούσα να λέτε και ήταν του ώρα. Αλλά, δεν κατάλαβα. Για εξηγήστε μου, πείτε μου. Το χρέος της Ελλάδας... Έχω τις εφημερίδες της κυβέρνησης. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που λέτε, κυρία Κατσούλη. Δεν υπάρχουν, κυρία Κατσούλη, τα χρήματα που λέτε. Ακούστε, δεν σας τα λέω έτσι γιατί μου κατέβηκε. Σας ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Κατσούλη, ένα λεπτό για να συνεννοηθούμε, σας παρακαλώ. Ωραία. Ένα λεπτό. Υπάρχει εγγραφή στον προϋπολογισμό 563 δις. Ακριβώς. Σας δίνω λοιπόν τα ΦΕΚ. Μα κυρία Κατσούλη μου, 330 δις είναι όλο το χρέος της Ελλάδος. Σας παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Αν είχαμε 560 θα είχαμε εξοφλήσει το χρέος. Κύριε Χατζηνικόλα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βέβαια, σας ακούω. Δεν μου κατέβηκε από το κεφάλι δεν μου. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Ωραία. Αυτό είναι κυρία Κατσούλη, επειδή δεν βγαίνει κάπου αυτή η συζήτηση, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Να μας τα ΦΕΚ. Ναι, αν όχι, μπορείτε. Θα δίνω τώρα. Σας ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Όχι, να μας το στείλετε, να το δω. Να δω την εγγραφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Η κυρία Λιώτσου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε, και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Είμαι η σύζυγος ενός Απόστρατου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν 6 μήνες. Πήγα προχθές και χτύπησα το λογαριασμό μου, δεν μου έχουν βάλει ούτε ένα ευρώ από τα καθυστερούμενα των Αποστράτων. Από τα αναδρομικά, Ναι, ναι, αυτά τα αναδρομικά που ήθελα να πάρουμε. Ναι. Πώς πρέπει να κινηθώ τώρα, γιατί έχω γύρω και κιόλας και δεν μπορώ να βγω εκεί έξω, τι πρέπει να κάνω. Κυρία Λιώτσου, θα σας πω. Εκκρεμεί στις 23 του μήνα μία συνεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακρίβεια, μία απολογία της κυβέρνησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για την εφαρμογή ή την κακή εφαρμογή ή την πλημελή εφαρμογή της αποφάσεως που αφορούσε στην καταβολή των αναδρομικών. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε σοβαρή εξέλιξη. Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Παυλόπουλο, είναι πολλοί που δεν έχουν βάλει με δανεικό ποσό. Τι λέτε? Είναι πολλοί Απόστρατοι που δεν έχουν βάλει καθόλου ούτε ένα ευρώ. Βεβαίως, πολλοί. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας πω νούμερο. 15 ευρώ, 20 ευρώ. Συγγνώμη, κάτι ασήμαντο. Η κυρία, αν μου επιτρέπετε, κυρία μου, τι πόσο περιμένατε? Σύμφωνα με ένα συνάδελφο του συζύγου που μίλησε χθες, μου είπε ότι γύρω στα 1700 μου είπε. Έφυγε με τον βαθμό του αστυνόμου Α. Μάλιστα. Δεν τα πήρε κανείς. Σας ευχαριστώ, κύριε Λιώτσου. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παυλόπουλε. Ορίστε. Από το λογιστήριο του κράτους κάνουν επιληπτικά, βγάζουν συντάξεις επιληπτικά. Εμένα ο σύζυγος έφυγε τον Ιούλιο και μια άλλη κυρία γειτόνισσας που έφυγε τον Αύγουστο έχει πάρει τη σύνταξη εδώ και 3 μήνες. Και εμένα τίποτα ακόμα. Λοιπόν, καλό βράδυ, σας ευχαριστώ. Υπάρχει ο Βαθμός Εισαγγελέα πάντως. Χρόνια πολλά. Δεν θα το αφήσω έτσι. Σας ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Μανιός. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Επίσης. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε κάτι, γιατί βλέπω πολύ φασαρία για το θέμα του Μακεδονικού. Ναι. Μήπως θυμάστε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη? Προφανώς. Το θυμάστε? Ναι, ναι. Θυμάστε τι είχε πει? Ότι σε 10 χρόνια ποιος θα το θυμάται. Ωραία. Μετά από 10 χρόνια θα το θυμόμαστε το θέμα αυτό?
Περάσαν τα 10 χρόνια. Έχουν ήδη περάσει τα 10 χρόνια. Έχουν πάει όχι, στα 20. Ο άνθρωπος μετά από άλλα 10 χρόνια. Oh, λέμε μετά, έχουμε 18 το 28. Θα θυμόμαστε το μακεδονικό. Κατά τη γνώμη μου, μετά τις εκλογές δεν θα το θυμάται κανείς το θέμα. Αλλά δεν το θυμάται. Τότε γιατί όλη αυτή η φασαρία. Έτσι γιατί λέγανε κάποτε. Και γιατί έτσι ο γιος του κάποτε, σήμερα. Κύριε Μανιέ. Ο γιος του, κύριε Μανιέ, που είναι υποψήφιος πρωθυπουργός αύριο. Ναι. Δεν λέει κάτι. Ότι κύριε... ναι, το είχε πει και ο πατέρας μου και ήταν υπέρ της λύσης του Μακεδονικού. Όχι όποιας λύσης όμως. Αυτό δεν που δεν λέει κανείς δεν είναι όποια λύση. Όποια λύση δεν υπάρχει. Υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία δεχόταν το κεκτημένο του Βουκουρεστίου. Από το οποίο, από το οποίο απέχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτότητα και γλώσσα δεν δέχτηκε ποτέ η Νέα Δημοκρατία στις δημοκρατίες. Ποτέ. Ταυτότητα και γλώσσα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό το Ζαφυρόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή η οποία απέτρεψε το 1992. Με... Ο Μητσοτάκης. Ο γέρο Μητσοτάκης. Απέτρεψε και εκτιμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Μανιό, σα παρακαλώ. Δεν το έχει καθάρισει το θέμα τελείως. Σας ευχαριστούμε ήτανε πολύ. Ήταν υπέρ της λύσης του Μακεδονικού. Σας ευχαριστώ. Ναι, λύση, επόμενη γραμμή. Ναι, η λύση δεν υπήρξε ποτέ συμφωνία. Γιάννη, γιατί δεν είναι ταυτότητα. Αφού υπάρχει μια τροπολογία στη Φύρο που λέει ότι δεν είναι ταυτότητα, είναι υπηκότητα. Για ποιο λόγο το λες αυτό. Υπάρχει μια τροπολογία. Ο Ζάιφ άλλα λέει όμως. Η τροπολογία στο Σύνταγμα της χώρας είναι ένα ισχυρό πράγμα. Οι δηλώσεις της 26ης Δεκεμβρίου λένε άλλα. Τι σημαίνει υπηκότητα. Υπηκότητα δεν είναι λέξη. Υπάρχει άλλη υπηκότητα. Πολίτης. Μιλάτε άναρχα όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, πάμε στην επόμενη. Δεν υπάρχει μια αλλαγή σε ένα σύνταγμα. Σε τι έθνος είναι ο Ζάιφ. Γιάννη, σε παρακαλώ πολύ. Να πάω σε ποιο έθνος ανήκει ο Ζάιφ. Αν μου απαντήσει σε ποιο έθνος ανήκει ο Ζάιφ, εγώ θα το πάρω πίσω. Επιστρέφουμε. Τώρα, κύριε Χρήστο, για πες μας τι γίνεται με τους τραπεζίτες και τα δάνεια. Σήμερα είχαμε μια σύσκεψη γενικότερη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ήταν μόνο με τους τραπεζίτες. Είδα ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε να πετύσω λίγο ημέρες δικοπές του και πρώτου φύγει στη Θεσσαλονίκη να κάνει το show. Του μετρό, κάλεσε και πολλούς υπουργούς. Εγγένεια θα κάνει, τι σώμα που δεν έχει ξαναδεί εσύ εγγένεια μετρό χωρίς μετρό. Ειδικά του μετρό της Θεσσαλονίκης, πότε το δεις. Εγγένεια σταθμού μετρό χωρίς μετρό, έχει ξαναδεί πουθενά στον κόσμο. Μόνο ο Μιλόπουλος θα οργανώνει αυτά. Το TV 100. Μόνο ο Μιλόπουλος, ο συγκεκριμένος Μιλόπουλος. Αλλά εγγένεια σταθμού μετρό χωρίς μετρό. Θέλεις και μετρό. Κοίταξε, άμα το ψηφίσουμε. Πόσες φορές το έχουμε εκλογή. Είναι σαν το βαγόνι που είχε έρθει, το δείξαν στη Θεσσαλονίκη και μετά το πήρα πίσω. Άλλο εξαγγελία και άλλο εγγένεια. Όταν κάνουμε εγγένεια, εγγενιάζουμε. Κόβουμε την κορδέλα, περνάει ένα τρενάκι, λέμε τσουτσουτσου και χαιρόμαστε. Εδώ κάνουμε εγγένεια σταθμού μετρό με το μετρό που θα έρθει σε 2,5 χρόνια. Εάν και εφόσον. Κλείνει αυτή η παρένθεση όμως για να μιλήσουμε για τις τράπεζες. Μέσα σε όλες τις επαφές που έκανε για να προλάβουμε τα 13 προαπαιτούμενα, τις προϋποθέσεις τέλος πάντων της αξιολόγησης 21 του μηνός, έρχονται εδώ οι Τροϊκανοί για την δεύτερη αξιολόγηση και δεν είμαστε έτοιμοι κτλ. Είδε λοιπόν πολλούς υπουργούς. Μέσα σε αυτό είναι και το τραπεζικό κομμάτι. Το θέμα είναι απλό. Απλό δεν είναι, αλλά είναι τι συμφώνησε. Σαν πρόβλημα είναι απλό. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει εκλογές με πληστηριασμούς κατοικιών και χιλιάδες μάλιστα. 30 είναι προγραμματισμένοι, 30.000. Για το 19. Έτσι, για το 19. Και δεν είναι δυνατόν να κάνει εκλογές με πληστηριασμούς. Και ειδικά μάλιστα πληστηριασμούς και φτωχόσπιτων. Είναι αυτό. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε σήμερα. Έγινε μια συζήτηση πολιτική. Και δεν έγινε συζήτηση τεχνοκρατική. Γιατί μίλησα με αρκετούς. Ήμουνα στο τηλέφωνο συνέχεια. Συμφωνήθηκε η παράταση. Έχουμε λοιπόν μία παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος του άρθρου 9 του νόμου Κατσέλη που λέει ότι αν υποβάλεις την αίτηση για να υπαχθείς τον νόμο δεν κινδυνεύει το σπίτι σου για τους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες όμως θα πρέπει να βρεθεί μια οριστική λύση. Θέλω να πω το εξής. Πρώτον... Υπάρχει και μια πιο τεχνική συζήτηση αυτό, που έγινε σήμερα. Τεχνική συζήτηση ο Μαξίμου δεν έγινε. Όχι, υπάρχει κάτι που έγινε. Υπάρχει μια προσπάθεια που καταβάλει ο κύριος Λομποράρης. Γιατί καταρχάς αυτό το πράγμα δεν έχει νομοθετηθεί. Αυτό που μας είπαν σήμερα και ανακοινώθηκε για τη δίμηνη παράταση. Έτσι, η δίμηνη παράταση δεν έγινε. Δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Θα νομοθετηθεί.
Γιατί πρέπει να γίνει νόμος. Πρέπει να γίνει νόμος ή φτάνει. Ή φτάνει η υπουργική... Το είπα και πριν, το είπα και πριν. Φτάνει μια υπουργική απόφαση γιατί πρόκειται για παράταση. Και η υπουργική απόφαση, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, θα έρθει τη Δευτέρα. Ωραία. Το αυτό... σημαντικό δεν είναι η παράταση. Το σημαντικό είναι ότι θα αντικαταστήσει μετά. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Το τι θα αντικαταστήσει. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Μετά θα δώσουν νέα παράταση μέχρι τις εκλογές. Πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Ανάλογα από το γύρω εκλογές. Πρέπει να έχουν συμφωνήσει. Το τι θα αντικαταστήσει τώρα. Μετά για να κλείσουμε τα γένια μας, εδώ και δύο μήνες έχουμε πει ακριβώς ποια θα είναι η λύση. Και σήμερα επιβεβαιώθηκα κι εγώ. Όχι γιατί συμφώνησαν οι τραπεζίτες αυτό που τους προτάθηκε. Έτσι, μπράβο. Γιατί επιβεβαίωσα σήμερα ότι η κυβέρνηση πρότεινε αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε εμείς, παρουσιάσαμε πριν από ένα μήνα εδώ ως λύση. Προσέξτε το. Δηλαδή εννοείς ότι θα δίνει το κράτος κάποια λεφτά για να επιδοτεί δόσεις. Άλλη μεριά αυτό οι τράπεζες θα προχωράνε σε... Θα κάνουν δύο πράγματα. Σε επιμήκυνση ένα θα, και κούρεμα κεφαλαίου. Θα προχωρήσουν σε επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας του δανείου και δεύτερον θα προχωρήσουν σε ένα έμεσο κούρεμα αν και εφόσον η συνολική, η εμπορική αξία του ακινήτου είναι μικρότερη από το δάνειο που χρωστά ο δανειολήπτης. Αυτά είναι μόνο για τα στεγαστικά. Ωραία αυτή είναι η κυβερνητική πρόταση. Αυτό είναι ένα περίγραμμα πάντως. Είναι η πρόταση της κυβέρνησης. Ποια επιδότηση. Δεν είναι καν. Με ποιο κριτήριο. Ποιο εισόδημα. Η ερώτηση είναι ποιο. Και το ρεπορτάζ. Μένουν ανοιχτά η συζήτηση για να καθοριστούν τα κριτήρια και οι αντικειμενικές αξίες. Εκεί υπάρχει μια διχογνωμία και γι' αυτό ακριβώς δόθηκε η παράταση. Ότι οι τραπεζίτες ζητούν οι αντικειμενικές αξίες να είναι πολύ χαμηλά. Η τράπεζα θέλει. Το κράτος θέλει και 150 η κυβέρνηση να φτάσει μέχρι τα 250.000 ευρώ. Και δεν ξέρω πού θα βρουν. Και θα το πρόβλημα το πρακτικό. Αν υπάρχει επιδότηση όμως του δανείου, αυτό δεν θα υπάρχει επιδότηση. Το λιένει σε ένα μεγάλο βαθμό. Γιατί θα έχουν σίγουρο εισόδημα οι τράπεζες να περιμένουν από κάπου. Επιδότηση. Άρα θα φύγω, ακόμα και εσύ. Και το ρεπορτάζ λέει για τα οικονομικά της κυβέρνησης ότι φιλοδοξεί να φτιάξει ένα δεύτερο πακέτο θετικών μέτρων που θα έχει μέσα θέμα της πρώτης κατοικίας των κόκκινων δανείων και το θέμα των δόσεων. Ότι δεν ψάχνει απλά δύο λύσεις με παρατάσεις για να φτάσει μέσα σε εκλογές. Θέλει να παρουσιάσει δύο λύσεις σε αυτά. Άκουσε λίγο, σε παρακαλώ. Για να πει ότι έχω κάνει άλλο ένα πακέτο. Επιδότηση του κράτους. Μέτρων, γιατί θα σου εξηγήσω παρακαλώ, γιατί δεν έρχονται εκλογές και είναι βέβαιο ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να παρουσιάσει μια... Θα συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου, είμαι σίγουρος. Γιατί στα οικονομικά είναι απλά. Εγώ σας ακούω. Επιδότηση από τον προϋπολογισμό παίρνουν μόνο οι πολύ φτωχοί στην Ελλάδα. Οι πάρα πολύ φτωχοί. Δεν μπορεί να επιδοτηθεί. Άρα λοιπόν μιλάμε για εισοδήματα των 8 και 9.000 το χρόνο. Άρα λοιπόν όλη αυτή η συζήτηση δεν βγαίνουν τα σπίτια αυτών των ανθρώπων στους πληστηριασμούς. Δεν μιλάμε για αυτά τα σπίτια. Τι θες να μιλάμε τώρα τα 30 χιλιάδες. Γι' αυτό σας λέω, αυτή η λύση που λέτε τώρα, που περιγράφει η κυβέρνηση, δεν θα φορά κανένα, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί με κανέναν. Δεν έχει συμφωνηθεί με κανέναν. Ούτε με τους τραπεζίτες, ούτε με τους θεσμούς, ούτε με τη Φραγκφούρτη. Το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο απαισιόδοξο. Έτσι, την πρόταση που λέει ο Χρήστος. Αυτό που λέτε ρεπορτάζ. Αυτό που λέτε ρεπορτάζ εσύ και ο Δημήτρης Φίβο, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν το αμφισβητώ σε καμία περίπτωση. Είναι και το σέβομαι. Είναι κυβερνητικό ρεπορτάζ. Κατά επαγγελματίες ψεύτες. Ποτέ δεν μας έχουν πει αλήθεια. Τα μέτρα τώρα σε αυτό δεν όλα νομοθετήθηκαν ακριβώς όπως είχαν υποθεί. Αποδείχθηκε ότι αυτοί οι επαγγελματίες ψεύτες που λες είναι οι καλύτεροι συνομιλητές των Χρήστων. Πάντως, ένα λεπτό να λύσουμε κάτι. Παιδιά, ένα λεπτό. Να λύσουμε κάτι. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ πάω σε ένα τέτοιο μοντέλο που θα επιδοτώ, θα βάζω ένα μέρος στις δόσεις και ούτω καθεξής. Σε ποιους? Ένα λεπτό ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό μου το επιτρέπετε. Από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής εσύ αυτό που λες, είναι ότι αυτή η πρόθεση, μάλιστα, αυτό το μοντέλο που περιγράφει, μάλιστα, η κυβέρνηση και προαναγγέλει, σωστά, δεν έχει ούτε συμφωνηθεί με αυτούς που πρέπει να συμφωνηθεί, ούτε έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο σχεδιασμού, βεβαίως, ούτε έχει ολοκληρωθεί σε επίπεδο κριτήριων. Βεβαίως. Δεν έχει προσδιοριστεί, βεβαίως, οι παράμετροι αυτού του μοντέλου. Σωστά το λες. Μένει να βάλουν, να κάτσουν κάτω και με αυτούς που θα δώσουν το OK για αυτό το μοντέλο και να φτάσουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Προκειμένου να το παρουσιάσουν. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Φτάθω, ρε παιδιά. Περιμένουμε. Τη στιγμή που. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Έχουμε να μου διαφωνήσει. Να διαφωνήσουμε όλοι με την καρδιά. Ένα λεπτό όμως. Στη στιγμή που οι στόχοι που έχουν τεθεί στις τράπεζες και δεν είναι αφηρημένοι στόχοι και ούτε δεν είναι τεχνοκρατικοί στόχοι, είναι συγκεκριμένοι και παραμένουν.
Δηλαδή η τράπεζα πρέπει να παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στη Φραγκφούρτη πόσο μείωσε το χαρτοφυλάκι και το κόκκινο δανείο της. Με οποιονδήποτε τρόπο. Πώληση, χάρισμα, κούρεμα, όλους τους τρόπους. Τους 29 τρόπους που έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό δεν έχει αλλάξει, ούτε θα αλλάξει. Αντιθέτως, θα επιδεινωθεί, αν θέλουμε να πούμε. Θα είναι πιο φιλόδοξη αυτή η στόχη, θα είναι πιο αυστηρή, θα είναι πιο πλατής. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχετε κυβέρνηση και λέει: εγώ παιδιά θα βρω και θα κάνω κτλ. Και απαντάω: ναι, υπάρχει αυτό το σχέδιο. Να επιδοτείται κατά 1/3 η δόση που θα επιδικάζει το δικαστήριο, ναι, με βάση κάποια κοινωνικά κριτήρια, στους πάρα πολύ φτωχούς ανθρώπους. Σε ανθρώπους που δεν μπορούν αντικειμενικά. Δηλαδή σε σπίτια, και αυτό λένε οι τραπεζίτες. Σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι, δηλαδή δεν πιστεύουμε τα σπίτια τους. Έλα κύριε Φίμα, να διαφωνήσεις. Παρακαλώ. Διαβάζω τι είπε ο κύριος Καραμούζης βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου. Και οι δύο πλευρές θέλουν να βρουν λύσεις που να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο και την πρώτη κατοικία, αλλά κυρίως να διασφαλίσουν την ευρωστία και την προοπτική του τραπεζικού συστήματος. Άρα και το ένα και το άλλο. Ναι. Είμαστε σε σωστό δρόμο. Εγώ δεν βλέπω μια κυβέρνηση που να λέει κάποια πράγματα και, τους τραπεζίτες να τη λένε τι είναι αυτά που λες, μόνοι σου τα κάνεις. Επίσης, δεν είναι μόνο η επιδότηση του ενοικίου. Είπαμε ότι από την άλλη μεριά οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε περικοπή κεφαλαίου και σε επιμήκυνση αποπληρωμής. Όταν το δάνειο τρίτον, το ρεπορτάζ το δικό μου λέει και όταν το δάνειο είναι μεγαλύτερο από την εξουσία του, αλλά ότι η κυβέρνηση νιώθει ασφάλεια στις συνεννοήσεις που έχει αυτά τα θέματα με τη Φραγκφούρτη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό ήθελα να πω. Σε ποιο επίπεδο? Για αυτά το θέμα. Σε ποιο επίπεδο? Τι εννοείς? Γιατί η ιστορία των κόκκινων δανείων, φίβομαι. Έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Η ιστορία των κόκκινων δανείων, φίβομαι. Έχει τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι η αποσυμφόρηση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Και το άλλο επίσης πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, γιατί η αποσυμφόρηση μπορεί να γίνει με τους μαζικούς πληστηριασμούς που συμφώνησε η κυβέρνηση να κάνει. Και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο. Το δεύτερο κεφάλαιο, το πολύ δύσκολο, είναι... Μπορώ να το τελειώσω. Ναι, αλλά να το τελειώσω. Το δεύτερο κεφάλαιο, το πολύ δύσκολο, είναι να μπει το κοινωνικό πρόσημο της υποστήριξης των κόκκινων δανειοληπτών, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Και οι άνθρωποι αυτοί που δεν είχαν να πληρώσουν τον περασμένο μήνα, τον προπερασμένο μήνα, δεν θα έχουν να πληρώσουν ούτε τον επόμενο. Και γίνονται όλο γιατί, και περισσότεροι. Γιατί δεν θα έχουν αλλάξει τα οικονομικά. Γι' αυτό, Άκη, και λένε ότι έχουμε μειώσει, και οι δύο πλευρές, και οι Ευρωπαίοι, λένε ότι έχουμε μειώσει πάρα πολλά κόκκινα δάνεια. Αλλά δεν αρκεί και κυρίως γίνεται με έναν τρόπο που κάνει τις τράπεζες. Κάνει τις τράπεζες. Αυτό και κάνει τις τράπεζες. Κάνει τις τράπεζες. Έχουν πιαστεί όλοι οι στόχοι που είναι για τη μείωση των δανείων. Πώς τα μείωσαν? Και λένε ότι αυτό οδήγησε σε πολύ, σε πολύ αρνητική κερδοφορία. Αν είχαν πιαστεί οι στόχοι, δεν θα εξετάζαμε εναλλακτικά σενάρια αυτή τη στιγμή για την ταχύτερη. Ακριβώς λοιπόν, για να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια που λες, λένε δεν αρκεί να πουλάτε χαμηλά στα φαντ, πρέπει να μπούμε και να μπει το κράτος και να στηρίξει δανειολήπτες, ορισμένους από αυτούς, προφανώς τους πιο φτωχούς, όχι αυτούς που έχουν λεφτά. Και πρέπει και οι τράπεζες να κάνουν ευκολίες πληρωμής και με κούρεμα ακόμα, ούτως ώστε να αρχίσουν να εξυπηρετούνται δάνεια. Όλο αυτό είναι ουσιαστικό, το... είναι ουσιαστική η απάντηση. Είναι όλο αυτό το πρέπει που περιγράφεις, μέχρι να γίνει πλαίσιο υποχρεωτικό. Α, θα το δούμε, βεβαίως. Έχει μεγάλη απόσταση. Έχετε συνειδητοποιήσει, ότι το χρηματιστήριο έχει πέσει κάτω από τις 600 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, έτσι? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι τραπεζικές μετοχές είναι ανύπαρκτες? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει κεφάλαιο στις τράπεζες? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχουν τράπεζες στην Ελλάδα? Και αντιθέτως, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων είναι κομβικής σημασίας. Κινδυνεύει να καταρρεύσει όλο το τραπεζικό σύστημα ανά πάσα στιγμή. Οι αναλύσεις που γίνονται παγκοσμίως μιλούν για τεράστιο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα, επειδή υπόθηκε για τη φιλολαϊκή πολιτική, σήμερα το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου στο 4,37. Λέει ο κύριος Τσακαλώτος ότι αποκλιμακώθηκε, ότι ανέβαινε λόγω Ιταλίας. Η Ιταλική κρίση ξεπεράστηκε, το Ιταλικό επιτόκιο έπεσε, το 4,37 παραμένει. Λοιπόν, λέμε πολλά ψέματα στον κόσμο και οδηγούμε το πλοίο στην καταστροφή. Όχι, η Αλβανία δανείζεται με 3,5. Επιτέλους θα σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα. Ξανά λίγο αυτό να το ακούσουμε. Η Αλβανία δανείζεται με 3,5. Ευχαριστώ. Και η έλλειψη και το υψηλά επιτόκιο των ελληνικών ομολόγων δείχνουν ότι οι αγορές, δηλαδή οι άνθρωποι που
που δεν τα βλέπουν πολιτικά αντικά τα θέματα, αλλά τα βλέπουν οικονομικά, δεν εμπιστεύονται το ελληνικό κράτος. Έλα, Γιώργο, σύντομα παρακαλώ πολύ, ο Διαμαντής και ο Νίκος, για να κλείσουμε. Πάμε. Σύντομα, και θέλω ο Χρήστος να με διορθώσει που ξέρει τα οικονομικά καλύτερα, όπου εγώ καταλαβαίνω λάθος τη συζήτηση που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Συζητάμε για ένα νέο πλαίσιο προστασίας που θα είναι πιο αυστηρό από το σημερινό υφιστάμενο. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να αλλάξουν. Μπράβο, πολύ ωραία. Αν είχαμε ρυθμί, αν τα κόκκινα δάνεια εξελίσσονταν πάρα πολύ καλά, δεν θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή τρία διαφορετικά σχέδια στο τραπέζι για το πώς θα αντιμετωπίσουμε πιο επιθετικά. Ένα από το Τουχουσού, ένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα αυτό που συζητούν τώρα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με την κυβέρνηση. Νούμερο 2. Η κυβέρνηση μπορεί να θέλει χ. Και εγώ λέω να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο το πλαίσιο προστασίας. Υπάρχει όμως απ' την άλλη μια αντίρροπη πίεση που προκύπτει από τον SSM και κατ' επέκταση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να είναι αυστηρότερα τα κριτήρια, να προστατευθεί με ένα μεγάλο κομμάτι της λαϊκής κατοικίας, γιατί αυτά τα ακίνητα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα συμφέρον να τα βγάλουν στον πληστηριασμό. Οι τράπεζες. Πολύ σωστά, ο κύριος Καραμούζες λέει κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουν όσοι αναλύουν πολιτικά. Πρέπει να αναλύσουν οικονομικά. Οι τράπεζες δεν θέλουν να βγάλουν όλα τα σπίτια στον πληστηριασμό. Τι όφελος έχει η τράπεζα από το να καταρρεύσει η τραπεζική πίστη αυτή τη στιγμή και να βγάλει σπίτια των, πώς το λένε, συγγνώμη, ελάχιστης αξίας περιουσίας στον πληστηριασμό. Δεν έχει καμία ωφέλη αυτή τη στιγμή για τις τράπεζες. Άρα πρέπει να συγκεραστούν δύο ζητήματα τα οποία μπορεί να είναι και ασύμβατα και πρέπει να βρεθεί τώρα η χρυσή τομή. Πρέπει να συμβιβαστεί η φιλολαϊκή πολιτική που έχει την ανάγκη να κάνει η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές για να αγγίξει τη μεσαία τάξη που δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτά τα μέτρα τα οποία νομοθέτησε μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Και από την άλλη πρέπει να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι στόχοι για τα κόκκινα δάνεια, διότι ο Γιάννης είπε κάτι πολύ σωστό. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες καρκινοβατούν. Οι τράπεζες έχουν ελάχιστη κεφαλαιοποίηση. Κανένας δεν βάζει κεφάλαια σε ελληνική τράπεζα. Όχι γιατί δεν έχει κάτι εναντίον των τραπεζών. Και δεν χρηματοδοτούν κιόλας. Και ακριβώς επειδή δεν παίρνουν κεφάλαια και έχουν εξαϊλωθεί τα χαρτοφυλάκια τους στο χρηματιστήριο, αυτή τη στιγμή οι τράπεζες δεν παίζουν τον αναπτυξιακό ρόλο που πρέπει να παίξουν στην οικονομία, ρίχνοντας χρήματα στην αγορά. Αν δεν μειωθούν λοιπόν επιθετικά τα κόκκινα δάνεια, άρα αν δεν υπάρξει μια πιο αυστηρή πολιτική από τον νόμο Κατσέλη, πολύ δύσκολα οι τράπεζες θα μπορέσουν να επανακτήσουν το ρόλο που πρέπει να έχουν στην οικονομία. Πάμε στον Διαμαντή. Δύο φράσεις μόνο θα πω. Πρώτον, το ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι ευρωπαϊκό και δεν είναι μόνο ελληνικό. Δεν λέω πανευρωπαϊκό, λέω ευρωπαϊκό. Και αντιμετωπίζεται σε κάθε χώρα με διαφορετικό τρόπο, δυστυχώς. Μία λύση θα μπορούσε να είναι, αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινή αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει καμία, η δεύτερη φράση μου και η τελευταία, δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να λυθεί, όχι να κρυφτεί κάτω από το χαλί, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, εάν οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται από την κυβέρνηση, από την όποια κυβέρνηση, έχουν εκλογική διάσταση. Πάμε και στον Νίκο. Ένα Νίκο σύντομα, παρακαλώ. Πέρασαν 4 χρόνια από τότε που κάποιοι έκαναν σημαία το θέμα αυτό για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και το πρόβλημα δεν λύθηκε. Πέραν των πολιτικών ευθυνών, υπάρχουν και θεσμικές ευθύνες. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Διαμαντή ότι η λύση πρέπει να έρθει πιο κεντρικά και από πιο ψηλά, γιατί όλοι θυμόμαστε τις εικόνες, εκείνες τις αποτρόπες εικόνες στην Ισπανία, που δεν πρέπει να επαναληφθούν εδώ για ένα λόγο. Εκτός του ανθρωπιστικού ζητήματος, είναι ότι η κοινωνία είναι πάρα πολύ λαβωμένη και δεν το αντέχει. Και βέβαια, κανείς, ακόμα και αν περιέπεσαι σε μια κατάσταση ανέχειας, δεν πρέπει να χάσει το σπιτικό του. Ακόμα και αν ο ίδιος έκανε πολύ λάθος σχεδιασμό για να το αποκτήσει. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ξέρω ότι η κυβέρνηση απλά δεν κερδίζει 2 μήνες χρόνο για να πάει σε εκλογές. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και να περιμένει μετά από μια επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι πάλι αυτή, να ρυθμίσει το ζήτημα. Το ζήτημα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί χθες. Ανησυχώ και για αυτά που είπε ο Γιώργος για το θέμα των τραπεζών. Όντως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με τις τράπεζες. Το είπε και πολύ εμφατικά ο Γιάννης Ολοβέρδος. Οι τράπεζες, δυστυχώς, όπως είναι φτιαγμένο το σύστημα, είναι ο πυλώνας του συστήματος. Δεν μπορεί να έχουμε τραπεζική κατάρρευση, γιατί αν έχουμε τραπεζική κατάρρευση, μετά οι εξελίξεις θα είναι ανεξέλεγκτες. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Πρέπει να γίνει, να βρεθεί λύση στο θέμα των κόκκινων δανείων και παράλληλα να υπάρξει εξυγίαση του τραπεζικού τομέα. Και μια τελευταία πρόταση και κλείνω. Δεν μπορούν κάποιοι με τις πολιτικές τους να απαξιώνουν τις τράπεζες. Δεν μπορούν να τις απαξιώνουν τις τράπεζες. Και αυτή η κυβέρνηση απαξίωσε τις τράπεζες. Μιλώντας για συνταξιούχους, πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο που μας θυμά κάθε βράδυ με την προσοχή του, πήρε ένα γράμμα ο Δημήτρης ο Χατζηνικόλας,
και περιγράφει απολύτως αυτό το γράμμα, την αγωνία των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Των ανθρώπων που περιμένουν να ζήσουν τις περισσότερες φορές, να τροφοδοτήσουν, να στηρίξουν και ολόκληρη την οικογένεια με αυτή, με αυτή τη σύνταξη. Έλα, κύριε Δημήτρη. Ναι, ήρθα σήμερα στην εφημερίδα. Ήταν και, είχαν βάλει και το όνομά μου οι άνθρωποι αυτοί που το στείλανε. Το διάβασα με έκπληξη, γιατί δεν ζητάνε τίποτα. Απλά μια ενημέρωση ήθελα να μου κάνουν. Παρουσιάζεται ως συνταξιούχοι όλης της χώρας, αλλά δεν έχει καμία σημασία και ένας να το έχει γράψει. Την αγωνία του δείχνει. Τι λέει ο άνθρωπος αυτός, σας το διαβάζω έτσι ακριβώς όπως το λέει, ότι από την κρίση και τα μνημόνια χάσαμε εμείς συνταξιούχοι το 35-40% μεσοσταθμικά των συντάξεών μας. Βλέπετε, δεν είναι και υπερβολικός, λέει την αλήθεια. Το 35-40% μεσοσταθμικά. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε χρέη, δημόσιο, τράπεζες τρίτους, που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε παρά τις καλές μας προθέσεις. Έτσι, παραπάνω φορείς δημόσιο τράπεζες προβαίνουν συλλήβδιν σε δεσμεύσεις κατά σχέσεις των συντάξεών μας, με συνέπεια των απομένων υπόλοιπων να μην επαρκεί για τη συντήρηση των οικογενειών μας. 52 κατά σχέση. Σήμερα, όπως σας είπα, είναι γνωστό, ισχύει μέχρι ποσού 1.000 ευρώ είναι κατάσχετο. Από 1.000 έως 1.500 ευρώ κατάσχεται το 50%. Mm-hmm. Το πέραν δε αυτού του ποσού, δηλαδή 1.500 ευρώ και πάνω, κατάσχεται ολόκληρο. Ζητάμε την επαναφορά της διάταξης όπως αυτή ίσχυε παλιότερα, δηλαδή ακατάσχετο μέχρι 1.500 ευρώ, να αυξηθεί το κατάσχετο 500 ευρώ δηλαδή. Από 1.500 έως 2.000 ευρώ να κατάσχεται το 50% και πέραν το 2.000 να είναι να κατάσχεται ολόκληρο. Αν το παραπάνω αίτημά μας καταλήγουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι εφικτό λόγω των γνωστών οικονομικών δυσκολιών που περνάει η χώρα μας, γεγονός που απολύτως κατανοούμε, θερμά σας παρακαλούμε να ισχύσουν ηλικιακά όρια ώστε να μην υπάρχουν 80-άριδες ή ακόμα και 90-άριδες που υπόκεινται σε κατασχέσεις των απολύτως αναγκαίων για την επιβίωσή μας. Θα είναι μια πράξη στοργική και μεγαλόψυχη της πολιτείας, ώστε να μην φύγουμε από τη ζωή στιγματισμένοι και πικραμένοι. Αυτά τα λένε οι απόμαχοι της ζωής. Και με αυτό θα κλείσουμε. Και ακριβώς επειδή δεν είναι κομματικό το θέμα και δεν αφορά ούτε την ΕΔΜΚΤ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βαθιά κοινωνικό. Είναι βαθιά κοινωνικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το διαβάζουμε για να... Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλή χρονιά. Να έχετε καλή χρονιά και μακάρι να είναι καλύτερο το 2019. Να είμαστε και εμείς καλύτεροι. Θα βοηθούσε πολύ. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πώς θα γίνει να είμαστε καλύτεροι.